1-1 Ελβετία με ένα από τα ομορφότερα γκολ του Μουντιάλ της Ρωσίας. Το ακούμε σε live από ΕΡΤ. Ο ίδιος έχει αλλάξει το παιχνίδι πάρα πολύ όμορφα. Λασάριος Ακύρη πάνω στον Κολάροφ. Έρχεται ο Τζάκα, σουτάρει. Έρχεται ο Τζάκα και τη στέλνει Τζάκα. Ναι, Τζάκι Τσάν έγινε ο Τζάκα. Πάλι επέστρεψε. Πολύ ωραίο γκολ, φαλτσαριστό. Εντάξει, φέρει ευθύνη και ο μια ψηλή και τραυματοφύλακα των Σέρβων. Σερβία, Ελβετία 1-1 στο 53ο λεπτό. Μπήκαμε λίγο απότομα. Τώρα νομίζω ότι μπορούμε να συνεχίσουμε το. Να μην χαλάσουμε τους δεχού. Τους έχουμε ή αποχώρησαν τη σκηνή. Εδώ σε λίγο δεχού. Ρότζελ Ντάλτρι είναι αυτός. Λοιπόν, καλησπέρα και επίσημα πλέον στα. Α, έχω ξεχάσει την τέτοια, Sorry, μου κάνει βάλουμε στο mute την ΕΡΤ. Λοιπόν, καλησπέρα και επίσημα. Μπήκαμε λίγο απότομα για να δώσουμε όσο πιο έτσι ζωντανά γίνεται το γκολ, το εξαιρετικό γκολ του Γκρανίτ Τζάκα ή Τσάκα ή Σάκα Ζουλού. Αν θυμάστε να το θυμάσαι, Βασίλνα, σύριαλ παλιά Σάκο Ζουλού. Ε? Σάκα Ζουλ, ναι, Σάκα Ζουλού. Εντάξει, με ένα Σάκα Ζουλού μου έχει μείνει. Τον Ζουλού, ναι, Σάκα ο μεγάλος τον Ζουλού. Ναι, πώς λέμε, η μεγάλη των μπάτσων σχολή. Ε? Λοιπόν, με τον Τζάκα. Με πολύ ωραίο αριστερό σουτ που πήρε και φάλτσα και ξεγέρασαν τον αριθμό των Σέρβων. Σερβία-Ελβετία 1-1. Τώρα για εμάς που ελπίζουμε ακόμα και πιστεύουμε ακόμα στα θαύματα, δηλαδή οι έχοντες παίξει τη ζευγάρι τελικού Μουντιάλ Βραζιλία-Αργεντινή, δεν θέλουμε ισοπαλία. Θέλουμε οπωσδήποτε να προκύψει νικητής. Μαθάνε Σέρβοι αυτοί, μαθάνε Ελβετοί, ποσός μας ενδιαφέρει, αλλά θέλουμε νικητή. Μπάσκε, λέμε έτσι, μπάσκε. Που ρωτάνε ορισμένοι μπάσκετ παίζεις. Λοιπόν, μπάσκετ η Βραζιλία τερματίσει δεύτερη στον όμιλο. Η Βραζιλία που και αυτή με τα ψέματα σήμερα κέρδισε 2-0 την Κωνσταρίκα. Θα τα δούμε αυτά στην συνέχεια. Μπάσκετ γίνει το θαύμα που πλέον δεν είναι τόσο θαύμα όσο ήταν χθες βράδυ περίπου τέτοια ώρα που λέγαμε ότι η Αργεντινή είναι με το 1,5 πόδι εκτός. Πλέον η Αργεντινή δεν είναι καθόλου με το 1,5 πόδι εκτός Μουντιάλ. Δεδομένα δεν μπορεί να τερματίσει πρώτη. Αυτό που λέγαμε ότι αν τερματίσουν πρώτη Βραζιλία γιατί φτάνουν μόνο στον τελικό συναντιούνται. Λέμε τώρα έτσι. Εντάξει, μην με κράξετε. Απλά εξετάζουμε το. Είναι αυτό το ντουμ σπύρο σπέρο. Όσο ζω, ελπίζω. Η Αργεντινή, αν κερδίσει το βράδυ της Τρίτης την Ιγυρία, ενδεχομένως και ανεξαρτήτως διαφοράς τερμάτων, θα σας τα αναλύσω διεξοδικά στη συνέχεια τα σενάρια που φέρουν την παρέα του Μέση στην επόμενη φάση. Βέβαια, είναι απαραίτητη προϋπόθεση να νικήσει την Ιγυρία. Μια Ιγυρία η οποία σήμερα παρουσιάστηκε εντελώς διαφορετική προς το καλύτερο σε σχέση με το μάτς της πρεμιέρας, όταν είχε απογοητεύσει στην ήττα με 2-0 κόντρα στην Κροατία. Άλλο Κροατία όμως, άλλο Ισλανδία. Άλλη Ιγυρία με την περασμένη εβδομάδα, άλλη Ιγυρία είδαμε σήμερα. Η Ιγυρία η οποία κέρδισε δικαιότατα με 2-0 την Ισλανδία, με τα δύο γκολ του Αχμέτ Μούσα που ψηφίστηκε και MVP του αγώνα. Ο άσος της Τσέσκα Μόσχας. Η Νιγηρία η οποία πλέον θέλει μια ισοπαλία κόντρα στην κόντρα στην Αργεντινή, εφόσον φυσικά δεν κερδίσει η Ισλανδία την Κροατία, μια Κροατία που είναι πλέον περασμένη σχεδόν, μαθηματικά όχι ακόμα, όσον αφορά την πρωτιά, περασμένη είναι 100% και μαθηματικά, για την πρωτιά είναι κατά 99%, σίγουρα θα έχει αλλαγές η Κροατία. Τώρα το αν θα κάτσει να χάσει, επειδή για εθνικές ομάδες μιλάμε, δεν νομίζω η Κροατία να κάτσει να χάσει. Θα μου πεις, γιατί να μην θέλει να πάρει μαζί της την Ισλανδία, ας πούμε, στους 16 και να προτιμήσει, ας πούμε, να πάρει την Αργεντινή. Που όπως και να το κάνουμε, στους 16 άλλες πιθανότητες να πάρει τρόπο έχει η Αργεντινή, άλλες θα έχει η Ισλανδία. Μηδαμινές έως και ανύπαρτη. Πω, ποδοκάριο Σακύρη, τρομερό σουτ, κάτσε λίγο, δώσε. Απίθανη έπνευση. Εντάξει, ο Σακύρη είναι παιχτάρα. Όσο ύψος του λείπει είναι πολύ δυνατό. Καταρχήν είναι σαν πίτμπουλ. Κοντός, όχι χοντρός, είναι μειώδης. Ωραίο στιγμιότυπο και αυτό. Πάνω που το είπα, είναι το στιγμιότυπο που κάνει τα χίλια του πώς θα κάνουν τα σκυλιά. Λοιπόν, και τα άλογα. Λοιπόν, παραμένει το 1-1 στο Σερβία-Ελβετία. Ευχή Σέρβων θα είναι να μπει ένα γκολ. Επαναλαμβάνω, ποιο είναι το δικό μου το σκεπτικό και πιστεύω αρκετών άλλων που το έτσι περιεργάστηκαν λίγο. Φυσικά πρέπει να έχει παίξει ζευγάρι τελικού Βραζιλία και την ίδια να μπει σε τόσο έτσι υποχθόνια σκέψεις. Πλέον ελπίζουμε να περάσει
να προκύψει νικητής αρχικά στο Σερβία-Ελβετία, έτσι ώστε την τελευταία αγωνιστική του ομίλου η Βραζιλία να χάσει την πρωτιά, να τερματίσει δεύτερη, γιατί να μείνει έξω η Βραζιλία δεν παίζει. Να γίνει και στον όνομα της Αργεντινής όχι το θαύμα πλέον, αλλά το όχι και τόσο εύκολο το να προκριθεί η Αργεντινή, γιατί η Νιγηρία σήμερα έδειξε πολύ καλό πρόσωπο και αν η Αργεντινή πάει με Σαμπαόλη στον πάγκο στο μάτς της Τρίτης, δύσκολα θα κερδίσει με την εικόνα που έδειξε συνολικά και με αυτούς τους μυστήριους που βρίσκονται στην ενδεκάδα. Θα τα πούμε και αυτά στην συνέχεια. Αν και όσοι διαβάσατε το σημερινό μου άρθρο στο Bet Player, έχετε πάρει έτσι μια τζούρα από τις ενστάσεις μου. Τα είπαμε και αυτό το βράδυ φυσικά. Εδώ ήμασταν όταν είχε τελειώσει το παιχνίδι της Αργεντινής με την Κροατία, που οι Κροάτες τους κάνανε χαβαλέ. Λοιπόν, αυτά είναι τα σενάρια που για να μας κρατήσουν ζωντανούς, αυτό που λέμε όσο ζω ελπίζω. Να τερματίσει δεύτερη Βραζιλία, αλλά για να γίνει αυτό θα πρέπει να προκύψει νικητή σήμερα στο ζευγάρι που παίζει τώρα. Σερβία-Ελβετία 1-1 στο 61ο λεπτό. Είναι απίστευτο γιατί μιλάμε για ένα Μουντιάλ που τα under και τα no goal έχουν επικρατήσει μέχρι στιγμής παρασάγκας. Και παρόλα αυτά, μετά το πέρας 26 πλέον αγώνων, μετά και τα σημερινά, δεν έχουμε δει λευκή ισοπαλία. Είναι η πρώτη φορά στην ιστορία των Μουντιάλ αυτό να έχουν παιχτεί 26 παιχνίδια και να μην έχει προκύψει ακόμα 0-0, που είναι από τα πιο συνηθισμένα σκορ στο ποδόσφαιρο. Σε παγκόσμια κλίμακα, ανεξαρτήτως χώρας, διοργάνωσης κτλ. 26 μάτς, πολλά άντρε, πολλά no goal, παρά ταύτα, όπως λένε και οι δημοσιογράφοι, κανένα 0-0. Με Μουντιάλ ξεκινήσαμε, είναι το θέμα των ημερών. Βέβαια, σημερινή μέρα θα μείνει στην ιστορία του τόπου της Ελλάδας για άλλον λόγο. Ούτως ή άλλως η εθνική μας ομάδα δεν συμμετέχει στην παγκόσμια γιορτή του ποδοσφαίρου. Θα μείνει στην ιστορία 22 του Ιούνιου του 2018 ως η πρώτη μέρα που ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας, ο Αλέξης Τσίπρας, έκανε την εμφάνισή του στην ελληνική τηλεόραση. Ενώπιον του ελληνικού λαού μίλησε με γραβάτα στο λαιμό. Ναι, καλά ακούσατε, όσοι δεν ήσασταν μπροστά σε δέκτες ή δεν ήσασταν online να δείτε σε Facebook και ίντερνετ και τα λοιπά τι και πώς και τα λοιπά. Είναι το θέμα των τελευταίων ωρών. Έκανε δηλώσεις ο Τσίπρας για την... Τώρα γιατί τις έκανε, για μείωση χρέους, κάτι, αυτό που λένε και καλά ότι βγήκαμε από τα μνημόνια, εντάξει θα βγούμε, να είχαμε να λέγαμε. Με τις πρώτες δηλώσεις να λέει, έχω λέει μια δυσκολεύομαι, λέει θα το συνηθίσω. Εντάξει, Τσίπρα, Αλέξη, γιατί είσαι και συνομήλικος και εμείς δυσκολευτήκαμε και δυσκολευόμαστε ακόμα να συνηθίσουμε αρκετά πράγματα που έχουν να κάνουν με την ποιότητα των ζωών μας, αλλά τα έχουμε συνηθίσει. Εντάξει, τώρα τι, στη γραβάτα θα κολλήσουμε. Αλλά θυμίζει πολύ εκείνη την ελληνική ταινία με τον Γεωργίτση, τον Φέδωνα, που του λέγανε αυτή θα σε βάλει να κόψει και το μουστάκι. Να λοιπόν που και τα μνημόνια ψηφίζω ο Τσίπρας και γραβάτα θα άμα χρειαστεί την φοράει και όλα γίνονται. Είπαμε, είναι η καρέκλα, εντάξει προφανώς η θέση του Πρωθυπουργού σε οποιαδήποτε χώρα, αλλά τώρα μιλάμε για τον τόπο μας, έχει τεράστιες ευθύνες, αλλά είναι και γλυκιά έτσι. Δηλαδή όσο και αν το παίζει στα νιάτα σου Επαναστάτης, Τσεγκεβάρα και δεν ξέρω τι άλλο και Φιντελ Κάστρο, αν ανέβεις επάνω, θα πεις το δεσπότη Παναγιώτη. Όλα τα κάνεις. Και τι ακάνεις δηλαδή. Ακάτσα σκάις που λένε. Λοιπόν, Λίμπερο ακούτε. Στους 107,4 στον FM. Είμαστε στα 20 σε πολύ λίγα δευτερόλεπτα. 1, 2, 3. Τώρα είμαστε στις 10 και 20. Βραδάκι Παρασκευής, 22 του Ιούνιου. Πολύ ζεστή μέρα και με πολύ υγρασία. Έξω θυμίζει Κούβα, Αβάνα η κατάσταση. Μια ιδιαίτερα ζωντανή, τουλάχιστον στο κέντρο της πόλης, Παρασκευή, με διάφορες εκδηλώσεις δεξιά και αριστερά. Και εδώ στην πλατεία εμπορίου, στην περιοχή μας, έχει στηθεί εξέδρα με κάτι σαν rave party. Και στην Αλεξάνδρους Βόλου, από νωρίς το απόγευμα, έχει σταματήσει η κίνηση των αυτοκινήτων. Έχει στρωθεί ένα τεράστιο τραπέζι από... Απάκρι σάκρι που λένε και όταν γεμίζουν τα γήπεδα. Λοιπόν, αυτή την έκφραση κλεισέ. Απάκρι σάκρι. Λοιπόν, εισβόλουν από το ύψος, από εκεί που ξεκινάει δηλαδή, από την Αγγελάκη μέχρι και. Κάτσε από εκεί ξεκινάει. Όχι, από την Αγία Σοφία πρέπει να ξεκινάει. Τέλος πάντων, είναι και πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Από όποιον ξεκινάει, από Αγγελάκη μέχρι Αγία Σοφία, έχει σταματήσει η διέλευση των αυτοκινήτων. Για πέμπτη χρονιά η πρωτοβουλία της γειτονιάς Αλεξάνδρου Βόλου κάνει αυτό το δείπνο της άνοιξης. Μιλάμε για κατά καλό καιρό πια άνοιξη, παλιά άνοιξη.
22 Ιουνίου και ο καθένας φέρνει τα φαγητά του, παίζουν τα παιδιά, έχει μπάντες δεξιά και αριστερά που παίζουν μουσική αφιλοκερδός. Είναι μια πάρα πολύ ωραία πρωτοβουλία. Η Αλεξάνδρος Βόλου από τους πιο κεντρικούς και ζωντανούς δρόμους της πόλης, πολύ πιο ζωντανή βέβαια παλιότερα, πριν από λίγα χρόνια, προ-κρίσης. Και το καταλαβαίνεις αυτό κάνοντας μια απλή βόλτα στη Θεσσαλονίκη, στην Σβόλου. Εγώ άλλωστε εκεί γεννήθηκα, εκεί μεγάλωσα, στην Αλεξάνδρου Σβόλου. Πρώην πρίγκιπος Νικολάου, πρώην Πολωνίας. Για τους πολύ παλιούς, στην Πολωνία εγώ την προλάβα. Αλλά επί πρίγκιπος Νικολάου μεγάλωσα και γεννήθηκα. Παλιά είχε και πάρα πολλά μαγαζιά. Ήταν ο δρόμος με τα πιο πολλά παπουτσάδικα στη Θεσσαλονίκη κάποτε. Ήταν φημισμένοι ως ο δρόμος με τα πολλά παπουτσάδικα η Αλεξάνδρου Σβόλου, πλέον και στη Σβόλου. Υπάρχουν πάρα πολλά κλειστά μαγαζιά λόγω της κατάστασης που επικρατεί στην χώρα μας. Όχι μόνο βέβαια, το επαναλαμβάνω αυτό, γενικότερα είναι δύσκολη κατάσταση και στα Βαλκάνια και στην Μεσόγειο και γενικότερα στην Ευρώπη, αλλά πρωτίστως ενδιαφερόμαστε για τα σπίτια μας. Έτσι είναι, όσο και αν θέλουμε να το παίζουμε της παγκοσμιοποίησης και των διεθνών σχέσεων, διεθνιστές κτλ. Εντάξει, όλοι μας, μα όλοι μας ενδιαφερόμαστε πρωτίστως για το σπίτι μας. Για τη χώρα μας, για την οικογένειά μας, για τους συγγενείς μας, για τους πατριώτες μας κτλ. Και αυτό δεν είναι κάτι κακό, έτσι. Αρκεί να μην ενδιαφερόμαστε μόνο για αυτούς, μόνο για την πάρτη μας. Ο Κόραξ λέει: σε θυμίζει λίγο τα Νάις. Καλησπέρα. Τον Κόρακα, ο Φέληξ Μπριχ. Όχι, ρε φίλε. Εντάξει, σε παρακαλώ. Καταρχήν είναι Γερμανός ο Μπριχ. Κατά δεύτερον, είμαι πιο ωραίος. Εντάξει, δεν θέλω να περί αυτολογώ, αλλά σχετικά με τον Μπριχ, νομίζω, εντάξει, αν μου δίνεις κανένα άλλο μορφωνιό, θα σου λέω εγώ ότι okay, εγώ είμαι λιμό. Αλλά εντάξει, ποιος Μπριχ. Πάντως είμαστε συνομήλικοι. Το πρωί που τον έψαχνα για να δω και τα στατιστικά του, είναι και αυτός 43χρονος, ο Γερμανός πολύπειρος διαιτητής, ο Φέληξ Μπριχ, που έχει κάνει, πρέπει να έχει κάνει καλό κομπόδεμα από την διαιτησία, δεν ξέρω ποια άλλη είναι η επαγγελματική του ενασχόληση. Παραμένει το 1-1 στο Καλίνινγκραντ, εκεί παίζουν Σέρβοι και Ελβετοί, δύο χώρες που έχουν αρκετά να χωρίσουν. Δύο εθνικές ομάδες βασικά, όχι δύο χώρες. Οι χώρες δεν νομίζω ότι έχουν και πάρα πολλά να χωρίσουν. Τώρα οι Ελβετοί δεν έχουν να χωρίσουν τίποτα με κανέναν. Αλλά η εθνική Ελβετία είναι η πιο naturalizé. Κάτσε λίγο. Περνάει ο κίνδυνος. Για την αιστεία του Ζόμερ, του τραυματοφύλακα της Gladbach. Τι ήθελα να πω τώρα, Είναι ότι η Ελβετία είναι η πιο naturalizé εθνική ομάδα της Ευρώπης. Έχει σχεδόν η μισή ομάδα, αποτελείται από Κωσοβάρους, από Αλβανούς κτλ. Τζάκα, Σακίρι, Τζεμαϊλί, Μπεχράμι. Έχει μπόλικο πράγμα. Και ο προπονητής άλλωστες είναι άλλωστες, πώς λέμε δηλαδή, και τότεναμ. Και ο προπονητής της, ο Πέτκοβιτς, είναι γεννημένος στην Βοσνία. Άρα και αυτός έχει να χωρίσει πράγματα με τους Σέρβους. Υπάρχουν κάρτες στο παιχνίδι. Νομίζω ότι έχουν πληρωθεί ήδη όσοι παίξανε το over 3,5 καρτών. Α, όχι, όχι, θέλω άλλη μία. Είμαστε στις τρεις κάρτες, οι οποίες βγήκαν σε διάστημα 9 λεπτών στο πρώτο ημίχρονο για τον Μιλίνκοβιτς Σάβιτς, για τον Μιλιβόγεβιτς και τον Μάτιτς. Και οι τρεις από Σερβία μεριά. Οι Ελβετοί την έχουν βγάλει πούδρα μέχρι στιγμής. Παρόλο που και αυτοί έχουν αρκετούς σκληρούς παίκτες. Ο Νεϊμάρ, ας πούμε, στο Μάτιτς της πρώτης αγωνιστικής είναι μέχρι στιγμής ο παίκτης που έχει δεχτεί τα περισσότερα φάουλ. Ή 10 ή 11, αν θυμάμαι καλά. Άρα σημαίνει ότι και οι Ελβετοί κλωτσάνε. Παρά τα αυτά, κάρτα δεν έχουν δεχθεί ακόμα. Οι Ελβετοί που σε θεωρητικό βαθμό χρειάζονται περισσότερο την νίκη. Μπα, όχι, όχι, βλακείς λέω. Οι Ελβετοί έχουν την Κώστα Ρίκα τελευταία αγωνιστική. Οι Σέρβοι παίζουν με τη Βραζιλία, μια Βραζιλία η οποία δεν έχει περάσει ακόμα. Άρα πιο πιθανό είναι οι Ελβετοί να κερδίσουν τους Κωσταρικανούς από ότι οι Σέρβοι να πάρουν αποτέλεσμα από τους Βραζιλιάνους. Όχι βέβαια ότι οι Βραζιλιάνοι έθελξαν και σήμερα με την απόδοσή τους. Έπρεπε να φτάσουμε στο 200 για να σκοράρει ο Κουτίνιο. Και πώς γίνεται, φίλε, λες και βλέπουν τα δελτία μας. Δηλαδή, ειδικά αυτός ο Μπιόρν Κάιπερς, ο Ολλανδός διαιτητής, λες και βλέπει προσωπικά τα δικά μου τα δελτία. Στο γύρο του 16 στη Γαλλία έχω παίξει. Τι είχα παίξει, over 7,5 νομίζω είχα παίξει το live. Μεγάλη ευκαιρία τη Σερβία με τον Μίτροβιτς. Από την σέντρα του Κολάροφ να μην προλαβαίνει να στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Ο Μίτροφ, ο οποίος είχε ανοίξει το σκορ στο 5 μόλις. Έλεγα ότι ο Μπιόρν Κάιπερς πριν από δύο χρόνια είχε σφυρίξει, αν θυμάστε, ένα Ελβετία. Ελβετία, τι δεν ήταν το παιχνίδι, αν δεν κάνω λάθος. Κάτσε λίγο να το. Ναι, Ελβετία-Γαλλία 2-5 είχε λήξει. Με τον Μπενζεμά να βάζει γκολ και να το κάνει 2-6 στην εντός
χρόνου καθυστερήσεων και τον Κάιπερς να το ακυρώνει, δίνοντάς το ως εκπρόθεσμο. Ενώ η σέντρα από τα πόδια του Βαλμπουενά, αν θυμάμαι καλά, ήταν εντός του τελευταίου, ας πούμε, λεπτού των καθυστερήσεων. Και σήμερα όχι μόνο έχει πάρει πίσω πέναλτι, όπου εγώ έχω παίξει να βάλει γκολ η Βραζιλία με πέναλτι, το οποίο βέβαια για να τα λέμε όλα ορθώς το απέσυρε, άλλαξε την απόφασή του, γιατί ήταν ο ορισμός του παπά, το πέσιμο του Νεϊμάρ. Άλλη μία απονομή δικαιοσύνης από το VAR, για να τα λέμε όλα. Μπορεί λίγο να το μπασκετοποιεί το μπάσκετ, το ποδόσφαιρο, συγγνώμη, αλλά ότι απονέμεται σαφώς περισσότερη δικαιοσύνη, αυτό είναι γεγονός αδιαφυσβήτητο. Και μεταξύ των δύο, στο ζύγι βάζοντάς τα, προσωπικά προτιμώ να έχω περισσότερη δικαιοσύνη και ασταματάει για λίγο χρόνος και σε αλλάζουν οι αποφάσεις. Προτιμώ τη δικαιοσύνη, ασχέτως αν είναι λίγο όντως αντιποδοσφαιρικό. Αλλά το παίρνει πίσω. Εδώ του βγάζω το καπέλο. Έκανε το ορθό, το σωστό, το πρέπον. Αλλά ενώ έχει δείξει 6 λεπτά καθυστερήσεων, το αφήνει το μάτς, πήγε στο 7,5 σφυρίξε. Δηλαδή, όταν μας είναι αδιάφορα τα λεπτά καθυστερήσεων και το τι συμβαίνει στις καθυστερήσεις, το τραβάζεις η Μπιόρν μέχρι το 7,5 ενώ έχεις δείξει 6 λεπτά καθυστερήσεων και μας ακυρώνεις τον γκολ του Μπενζεμά που ήταν και εμπρόθεσμο για να μας χαλάσει το over 7,5 στο live. Τέλος πάντων. Ναι, αλλά με τον Κάιπερς και ο φίλος ο Λίο, όχι ο Λίο Μέση, ο Λίο Μίλης, το θυμήθηκε κατευθείαν το σκυλί, το μαύρο. Και μου το ανέβασε στο Facebook, στον τοίχο μου, όπως λέμε, The Wall, Pink Floyd και έτσι, για να βγει το over 1,5 λέμε. Για ποιο λες το αρέσει, Δημήτρη, με μπερδεύεις. Από τη μια λες, ο Κόραξ λέει, σε θυμίζει λίγο, ο Κάιπερ, για να βγει το over 1,5 πού να βγει. Α, για σήμερα λες. Α, σήμερα εντάξει, εμένα προσωπικά ήταν εντελώς αδιάφορο το τι θα γινόταν στις καθυστερήσεις. Ναι, όσοι παίξατε over 1,5, όντως, ναι. Αλλά σκέψω ότι πολλοί παίξανε το 1-0, που είναι και το λατρεμένο σκορ του Μουντιάλ, και τους το χάλασε στην τελευταία φάση του αγώνα ο Νεϊμάρ. Ο Νεϊμάρ που άνοιξε λογαριασμό σήμερα. Α, έχουμε και ένα στοίχημα Νεϊμάρ πρώτο σκορ διοργάνωσης. Εντάξει, απέχει βέβαια 3 από τον Ρονάλντο. Αλλά θέλω να πιστεύω ότι με Γκρισμάν στον αγκόλ και με Νεϊμάρ στον αγκόλ, παρόλο που και οι δύο δεν κάνουν τίποτα το σπουδαίο μέχρι στιγμής, είμαστε μέσα στο παιχνίδι και ο λόγος είναι ότι η Πορτογαλία του Σάντος, που θα περάσει την επόμενη φάση λογικά, δεν σκοράρει πολύ. Θα μου πεις Κριστιάνο αυτός, έτσι, ο κορυφαίος παστελωτής όλων των εποχών. Αλλά στα νόκα ότι η Πορτογαλία λογικά θα το πάει όσο πιο λαό-λαό γίνεται. Εδώ το πήγε λαό-λαό με το Μαρόκο. Τέλος πάντων, είμαστε ζωντανοί, όπως παραμένουν ζωντανοί και στο ζευγάρι τελικού. Έτσι, Βραζιλία-Αργεντινή, είπαμε βέβαια, θέλουμε να προκύψει νικητής. Έχουμε άλλα 20 λεπτά αγώνα. Στο Καλίνιγκραντ παραμένει το 1-1 ανάμεσα σε Σερβία και Ελβετία. Αν προκύψει νικητής, θεωρητικά θα υπάρχουν ελπίδες για την Βραζιλία να τερματίσει δεύτερη, έτσι ώστε αν τερματίσει δεύτερη και η Αργεντινή, που μόνο έτσι μπορεί να περάσει, η ομάδα του Μέση, στους 16, τότε θα ισχύει αυτό που λέγαμε και προ-Μουντιάλ, ότι αν προχωράνε, συναντιούνται μόνο τελικό. Αλλά πρέπει να τερματίσουν πακέτο. Πρώτη μία, πρώτη και άλλη, δεύτερη μία, δεύτερη και άλλη. Εντάξει, είναι λίγο σενάριο Spielberg, αλλά. Από εκεί που ήμασταν εντελώς τελειωμένοι χθες βράδυ, με το σημερινό 2-0 των Νιγηριανών κόντρα στους Ισλανδούς, γι' αυτό και έχουν οι Αργεντίνοι είναι ζωντανοί, γι' αυτό και έχουν κυκλοφορήσει έτσι αρκετές φωτογραφίες στο Facebook, με τον κολάζ δηλαδή, με τον Μέση να φορά φανέλα Νιγηρίας και να πανηγυρίζει τα γκολ των Νιγηριανών. Εδώ κάτι έκανε ο Τζάκα που τον κράζουν τώρα και στο Facebook, δεν πήρε χαμπάρι μιλώντας. Αλλά τον κράζουν αρκετοί. Λέει πόσο χαζός πρέπει να είσαι, Ρετζάκα. Χαλάς, λέει, την πιο όμορφη στιγμή της καριέρας για κολοπολιτικές αηδίες, λέει ο φίλος μας ο Παύλος ο Ραπτόπουλος. Ναι, δεν πήρα πρέφα τι έκανε ο Τζάκα. Ναι, δεν πήρα πρέφα τι έκανε. Εντάξει, κάποια βλακία θα κάνει όντως, για να το γράφουν αρκετοί, γιατί κι άλλοι το ανεπόπατο στο Τζάκα έβαλε γκολάρα, έτσι. Πάρα πολύ ωραίο γκολ. Α, έκανε, λέει, τον αετό της Αλβανίας. Εντάξει, αυτές οι. Τα γνωστά, τα εθνικιστικά, αυτά θα μας φάνε, τα εθνικιστικά και τα θρησκευτικά. Τέλος πάντων. Λοιπόν. Ναι, μπλοκάρει ο Ζόμερ, είμαστε στο 74. Τι είχαμε από το Μουντιάλ νωρίτερα. Θα μιλήσουμε και σήμερα με Γιάννη Σαπουντζάκη, ο οποίος βρέθηκε στο μάτς στην Αγία Πετρούπολη της Βραζιλίας με την Κωνσταρίκα. Σήμερα είχαμε 2-0.
στις 3 Βραζιλία Κωνσταντίνα 2-0. Τα λέω αυτά για όσους δεν λόγω δουλειάς και τα λοιπά δεν ήταν τα μάτς, δεν ενημερώθηκαν, δεν είναι και πολύ του ποδοσφαίρου κτλ. Με 2 γκολ για τους Βραζιλιάνους στις καθυστερήσεις. Με την Βραζιλία, επαναλαμβάνω, να κερδίζει πέναλτι περίπου στα μέσα του δευτέρου ημιχρόνου. Αλλά τον Κάιπερς να συμβουλεύεται το VAR και ορθώς να το παίρνει πίσω, καθώς ο Νεϊμάρ έπεσε μόνος του, δεν υπήρχε κανένα τράβηγμα. Θα ήταν μεγάλη και για τους Κωνσταρικανούς, οι οποίοι το πάλεψαν το παιχνίδι όσο μπορούσαν, αλλά επειδή η διαφορά δυναμικής ήταν όντως μεγάλη και η πίεση ασφυκτική από τους Βραζιλιάνους, παρόλο που δεν έθελξαν, επαναλαμβάνω, με την απόδοσή τους, κάτι που ουσιαστικά δεν το έχει κάνει καμία ομάδα, για να τα λέμε όλα, ίσως λίγο η Κροατία, έτσι, έχοντας και δείγμα 2 αγώνων. Με τον γκολ του Φιλίπε Κουτίνιο στο 91, προβολή, μετά από γύρισμα του Γκαμπριέλ Ζέσους και το πλασέ σε κοινή εστία του Νεϊμάρ μετά από ασίστ του Ντόγκλας Κώστα, αν δεν κάνω λάθος. Βραζιλία Κωνσταρίκα 2-0. Η Βραζιλία, η οποία είναι πρώτη στον όμιλό της με 4 πόντους. Ακολουθούν οι Σέρβοι με 3, οι Ελβετοί με 1. Δεν το υπολογίζω τον αγώνα που είναι τώρα σε εξέλιξη. Οι Κωνσταρικανοί έμειναν στους 0 βαθμούς. Τελευταία αγωνιστική έχουμε στις 27 του μήνα. Σερβία-Βραζιλία, Ελβετία-Κωνσταρίκα. Θα τα δούμε τα σενάρια αργότερα, να τελειώσουμε το καλό και το παιχνίδι που παίζει τώρα. Τι άλλο είχαμε. Ναι, είχαμε και τη νίκη της Νιγηρίας κόντρα στην Ισλανδία με 2-0 επίσης. Και εδώ τα δύο γκολ στο Αμφότερα στο δεύτερο ημίχρονο με τον Αχμέτ Μούσα, πάρα πολύ ωραία και τα δύο. Ο Μούσα που είχε και δοκάρι, δικαιότατα αναδείχθηκε MVP του αγώνα. Και εδώ είχαμε πέναλτι, το οποίο δόθηκε επίσης με την μέσω VAR, αν και το σφύριξε κατευθείαν, φαινόταν την επέναλτι. Πήρε και την δεύτερη γνώμη του VAR ο διαιτητής, το επέδειξε, αλλά ο Γκίλφι Σίγκουρσον το έστειλε στα πουλιά. Ένα χαμένο πέναλτι, το οποίο ενδεχομένως να αποδειχθεί καταδικαστικό για τους Ισλανδούς, έτσι, γιατί οι Ισλανδοί αυτή τη στιγμή έχουν έναν βαθμό όπως και η Αργεντινή. Η Αργεντινή είναι στο μείον 3 συντελεστή με 1-4, η Ισλανδία έμεινε στο 1-3 με μείον 2. Λοιπόν, αν είχε βάλει το πέναλτι ο Σίγκουρσον και να έλυγε 1-2 το παιχνίδι, να έχανε δηλαδή η Ισλανδία, θα είχε και καλύτερη επίθεση από την Αργεντινή και καλύτερο συντελεστή κατά 2 γκολ. Λοιπόν, άρα ίσως να αποδειχθεί καθοριστικό αυτό το χαμένο πέναντι για τους Ισλανδούς, οι οποίοι είναι απόλυτα συμπαθείς, έχουν κερδίσει και είναι από τις ομάδες που έχουν κερδίσει και τη μάχη της εξέδρας με αυτό το «χου» που κάνουν και τα λοιπά, που χτυπάνε τα χέρια, τα αερακλάκια. Αλλά κακά τα ψέματα για την εμπορικότητα της διοργάνωσης, προτιμάμε να περάσει. Λέει, αφήνουν έξω το κομμάτι στοίχημα. Κάτσε λίγο. Ο Σακύρη, όχι, του κλέβουν την μπάλα. Αλλά είναι για την εμπορικότητα της διοργάνωσης. Προτιμούμε να περάσει η Αργεντινή, έτσι. Κυρίως για τον Μέση. Γιατί οι άλλοι είναι γατάκια τώρα. Εντάξει, και ο Μέση με την Αργεντινή ψιλονιαουρίζει το, για να τα λέμε όλα. Αλλά οι άλλοι είναι κάτι μερκάδο, κάτι ταλιάφικο, κάτι μέσα, κάτι έξω. Άσε τώρα, εντάξει. Έχει μπει και η Κουτσή Μαρία έχει βρει θέση στην δεκάδα της Αργεντινής. Λοιπόν, αλλά καλά να πάθουν, πληρώνουν τα όσα στραβά συμβαίνουν εδώ και αρκετά χρόνια στην εθνική ομάδα της Αργεντινής. Βέβαια, το ψάρι από το κεφάλι βρωμάει. Από τις πεθύνους της Ομοσπονδίας ξεκινάει το κακό για την εθνική Αργεντινής εδώ και αρκετά χρόνια. Λοιπόν, θα περιμένουμε το τελικό αποτέλεσμα και μετά θα πάμε στα υπόλοιπα ρεπορτάζ ομάδων, σούξου μουξου μανταλά κτλ. Επαναλαμβάνω τρόπους επικοινωνίας, FM κενό το SMS αποστολή στο 54526 με χρέωση 1,24 ευρώ ένα SMS. Ο φίλος ο Θόδωρος λέει, Θανάση λέει, κάντο λέει γκολ γκολ, λέει δεύτερο ημίχρονο, λέει για να πάμε αύριο, λέει, στο πρακτορείο με το κεφάλι ψηλά. Λοιπόν, είστε εσείς οι γνωστοί γκολ γκολάκηδες του ημιχρόνου. Για να δούμε. Ναι, θέλεις γκολ Σερβίας δηλαδή, Θόδωρε. Για να δούμε. Έχει το παιχνίδι αρκετό χρόνο ακόμα, περίπου 15 λεπτά και δείχνει οι ομάδες να μην συμβιβάζονται με τον βαθμό της οπαλίας. Καλό είναι αυτό,
και για εμάς που έχουμε παίξει το Βραζιλία και την Ινδία ζευγάρι, λέμε τώρα έτσι, είναι στα όρια του. Στα όρια της κωμικότητας κινούμε αυτή τη στιγμή. Το να λέω ότι ελπίζω ακόμα να δούμε ζευγάρι τελικού Βραζιλία-Αργεντινή. Αλλά η αλήθεια αυτή είναι ότι αν η Αργεντινή περάσει ως δεύτερη, τότε για να το δούμε το ζευγάρι αυτό, πρέπει και η Βραζιλία να περάσει ως δεύτερη. Και το σενάριο αυτό εξυπηρετείται από το να προκύψει, με το να προκύψει νικητής στο μάτς που παίζει τώρα το Σερβία-Ελβετία, έτσι ώστε να μην είναι τόσο καβατζωμένη για την πρωτιά η Βραζιλιάνη την ερχόμενη εβδομάδα. Λοιπόν, με τον τρόπο επικοινωνία σε φέρνει και τα μηνύματα που στείλει στο 54526. Τα λέμε και μέσω Facebook. Θανάση Κυλώνης με λατινικούς χαρακτήρες, με double S και KY το Κυλώνης. Τα λέμε μέσω, πώς αλλιώς, μέσω τηλεφωνικών γραμμών. Αργότερα όμως, έτσι. Να τελειώσει το παιχνίδι, να πάμε στο διάλειμμα, να βγάλουμε ρεπορτάζ. Θα μιλήσουμε λογικά και με Ολλανδία, με Δημήτρη Τσορμπατζόγλου. Ο ΠΑΟΚ από σήμερα βρίσκεται στην Ολλανδία για το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας του εν ώψη της νέας σεζόν. Βρίσκεται και ο Λίμπερο με Σταύρο Κόλκα και με Δημήτρη Τσορμπατζόγλου. Θα πούμε και για Άρη και για Ηρακλή. Θα μιλήσουμε με Νίκο Παδόπουλο τηλεφωνικά. Για Ηρακλή θα σας τα πω εγώ. Θα προσπαθήσουμε να μιλήσουμε και με Ρωσία, με τον Γιάννη Σαπουτζάκη, με τον οποίο έχουμε μιλήσει ήδη δύο φορές, τον απεσταλμένο του SDNA στη Ρωσία για το Μουντιάλ. Ο Γιάννης, ο οποίος σήμερα παρακολούθησε από διαζώσεις στο Βραζιλία-Κωνσταρίκα, και μπορούμε να μιλήσουμε γενικότερα και για το μάτς που έγινε στην Αγία Πετρούπολη και για τα υπόλοιπα της ημέρας, αλλά και για αυτά που έπονται, αυτά που θα δούμε μέσα στο Σαββατοκύριακο. Διάστημα κατά το οποίο δεν θα τα πούμε από Δευτέρα ξανά. Γενικώς υπάρχουν πάρα πολλοί λόγοι, αν δεν έχετε βγει έξω. Γιατί επαναλαμβάνω, μια πολύ ζωντανή βραδιά για την Θεσσαλονίκη. Τουλάχιστον στο κέντρο της πόλης υπάρχουν διάφορες εκδηλώσεις σε εξέλιξη. Υπάρχουν πολλοί λόγοι να μείνετε συντονισμένοι στους 107,4 στον FM και στην εκπομπή Μπαλαντέρ, χορηγός της οποίας, λησμόνης να το πω, είναι ο φίλος μας ο Παράσχος, η οικογένεια Παράσχο, η οποία εδώ και πολλές δεκαετίες προμηθεύει τους επαγγελματίες υδραυλικούς αλλά και τους απλούς σπιτονοικοκύρδες με υδραυλικά ανταλλακτικά. Ανταλλακτικά υδραυλικής φύσεως, για να το πούμε πιο καλά, και ό,τι έχει να κάνει πλέον και με φυσικό αέριο. Ζούμε στην εποχή του φυσικού αερίου. Στην Ολύμπου 90 θα βρείτε τον Παράσχο, την αποθήκη του Παράσχου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-227-005. Κορυφαία ποιότητα με χαμηλές τιμές και φυσικά με την εγγύηση των κορυφαίων εταιριών του χώρου. Aquatherm, Immergas, Baxi, Ferroli και Wolf. Όλα αυτά στον Παράσχο. Για να δούμε το corner για τους Ελβετούς με τον Ροντρίγκες. Από τα αριστερά περνάω κίνδυνο σε πρώτη φάση και πάω να βγάλω την αντεπίδεση Σέρβια. Αλλά μπα, κάνει και τα τσαλίμια του Σακίρη. Να διαβάσουμε λίγο τα μηνύματα που έχουμε από τον φίλο μας τον Πίτερ. Καλό βράδυ, Θανάση, λέει ο Πίτερ. Λέει, να σου πω κάτι, να μου πεις. Μέχρι αύριο λέει ότι παίξω, λέει, Μουντιάλ, δεν το ξανακουμπάω. Αλλά λέει, μέχρι αύριο ότι παίξω Μουντιάλ, κόμμα, δεν το ξανακουμπάω. Έχουμε μπλέξει, λέει, με άμπαλους, λέει, στημένους. Όχι ρε φιλάς, τα στημένα κτλ. Όταν χάνουμε στο στοίχημα, αυτό είναι πολύ κακή συνέχεια. Δηλαδή να μην βγαίνει το στοίχημά μας και κατευθείαν τα ρίχνουμε όλα ότι είναι στημένα. Εντάξει, δεν πάει έτσι ρε φιλέ. Ούτε άμπαλοι είναι. Δηλαδή τώρα αν παίζουν άμπαλοι στο παγκόσμιο κύπελο του αθλήματος, ποιοι είμαστε εμείς, είμαστε μπαλαδόροι και αυτοί είναι άμπαλοι. Εντάξει, απλά κάποιοι έχει και παίκτες χαμηλότερης ποιότητας. Μεγάλη ευκαιρία για την Ελβετία. Ναι. Αλλά. Ναι, είναι δραστήριοι οι Ελβετοί. Αλλά είναι γεγονός ανδιαφεσβήτητο ότι όντως οι μεγάλοι παίκτες παρουσιάζονται εξεζουμισμένοι. Δηλαδή έχουμε συμπληρώσει σχεδόν 10 μέρες Μουντιάλ και καμία ομάδα δεν έχει εντυπωσιάσει κυριολεκτικά με την απόδοσή της. Δηλαδή, εντάξει, λέμε, ας πούμε, κρατάμε σαν καλύτερες εμμανίες αυτές της Κροατίας. Που πάλι δεν έπαιξε κανένα διαστημικό ποδόσφαιρο. Πολύ καλή, βέβαια, σοβαρή. Αλλά ναι, υπάρχει έλλειψη θεάματος. Βέβαια, εμένα το Μουντιάλ αυτό στη Ρωσία, αν βγάλουμε έξω στοιχηματικό κομμάτι που δεν είμαι και πολύ χαμένος, φραγκοδίφραγα χάνω μέχρι στιγμής. Γιατί έχω ποντάρει μικρά ποσά βασικά, έτσι. Και κυνηγάω μεγάλες αποδόσεις και στις λίγες μου πληρωμές πήρα ψιλοκάλυψη το χρέος. Τέλος πάντων, είναι πώς παίζει ο καθένας. Αλλά γιατί μου αρέσει το Μουντιάλ? Γιατί όλα τα παιχνίδια, μα όλα. Έχουν ενδιαφέρον, έχουν suspense. Είναι σχεδόν σε όλα ο νικητής, αν προκύψει νικητής, κρίνεται στο γκολ. Δηλαδή, από το να ήταν τα περισσότερα παιχνίδια στο 5-0 και στο 4-0, τι να το κάνουμε, μόνο τα όμορφα γκολ. Εντάξει, κάνει και την αξία του.
παρατάς το μάτς και πας για θερινό σινεμά. Λοιπόν, όλα τα μάτς έχουν ενδιαφέρον. Σας παίρνει μέχρι το φινάλε. Λοιπόν, πολλά γκολ στις καθυστερήσεις. Κάτι που πάντα δίνει άλλο το πίπερο σε ένα παιχνίδι. Γι' αυτό μου αρέσει το Μουντιάλ της Ρωσίας. Δεν είναι το καλύτερο Μουντιάλ των εποχών, αλλά έχει αλλάξει και το άθλημα, έτσι. Συνεχίζουμε το μήνα του Πίτερ. Λέει μέχρι αύριο ότι παίξουμε Μουντιάλ, δεν το ξανακουμπάω. Έχουμε λέει παίξει με άμπαλους συστημένους ή ότι από τα δύο και να είναι χίλιες φορές να παίζουν τα πρωταθλήματα των Σκανδιναβών και των Βαλτικών χωρών παρά αυτούς τους άρρωστους τύπου Ισλανδίας, Αργεντινής κτλ. Κτλ. Τέλος πάντων, διαφωνώ μαζί σου, όχι για τους Σκανδιναβούς. Όντως, τα πρωταθλήματα γενικότερα σε οποιαδήποτε χώρα είναι πεδία πολύ πιο πρόσφορα για στοίχημα και για κέρδος. Αν τα παρακολουθείς έτσι, εγώ προσωπικά δεν τα παρακολουθώ αυτά που λες, Βαλτικών χωρών, κάτι αστονίσει τα λοιπά. Δεν είμαι αρρωστάκι με το στοίχημα. Εγώ είμαι αρρωστάκι με το ποδόσφαιρο. Μέσω ποδοσφαίρου κατέληξε στο στοίχημα. Υπάρχει δυστυχώς πολλοί κόσμος που χωρίς να έχει ιδέα από μπάλα και χωρίς καν να γουστάρει το άθλημα παίζει εκεί στοίχημα και βαράει. Να σου πω και κάτι άλλο. Με λένε Μέση, λέει, λόγου χάρη. Λέει, βρες μου ένα λόγο, λέει, να πάω να βάλω τα πόδια μου στη φωτιά. Τι λες, ρε φίλε τώρα. Εντάξει, φίλε Πίτερ, τώρα είσαι πολύ άστος αυτό που λες. Δηλαδή, ο Μέση, εσύ πιστεύεις ότι δεν το έχει νταλκά να πάρει παγκόσμιο κύπελο? Σε παρακαλώ πάρα. Δηλαδή, τι να σκεφτεί, ότι θα παίξει το Σεπτέμβριο με τη Χετάφε? Εντάξει, δηλαδή αυτό που λες είναι πολύ άστοχο. Άποψή μου, έτσι. Όχι, είναι παγκόσμιο κύπελο κτλ. Όχι, δεν έχει κτλ. Είναι παγκόσμιο κύπελο. Είναι ό,τι πιο σημαντικό υπάρχει στο συγκεκριμένο άθλημα. Και για οποιοδήποτε άθλημα. Είτε μιλάμε για παγκόσμιο κύπελο μπάσκετ, είτε μιλάμε για παγκόσμιο κύπελο τένις, είναι παγκόσμιο κύπελο. Το λένε οι λέξεις. Παγκόσμιο κύπελο. Λάμψη, δόξα, λέει, αλλά έδειλε, τα έχω αυτά. Άμα ήταν έτσι, εσύ δεν κατέβαινε να παίξει στο Μουντιάλ. Και συνεχίζει, αλλά έδειλε, τα έχω αυτά, λέει, όπως και τα εκατοντάδες εκατομμύρια. Πιο πολλά έχω βάλει στο σακούλι μου, λέει, από το Μαραντόνα. Λιγότερη δόξα φυσικά, σύν το γεγονός της κούρασης, οι παίκτες είναι όλοι κουρασμένοι. Ναι, οκ, το πιστεύω αυτό και εγώ το πιστεύω. Καλό βράδυ, χαιρετισμούς, λέει, Πίτερ Λιβερπουλιάνος από Δουβλίνο. Σήμερα, λέει, η Αργεντίνη, λέει, κάλεσαν την ομοσπονδία τους να διώξει τον προπονητή, ναι, και να πάνε, λέει, στον αγώνα με την Ιγυρία, με τον βοηθό, ναι, τον Χόρχε Μπουρουσάγκα, ο οποίος είναι ο team manager της εθνικής ομάδας. Ο Μπουρουσάγκα, ο οποίος είχε πετύχει το νικητήριο γκολ στον τελικό του Μουντιάλ το 86 με την Δυτική Γερμανία σε εκείνο το 3-2, από τους καλύτερους τελικούς όλων των εποχών. Λες να ξυπνήσουν εν μέσω Μουντιάλ, Θανάση? Καταρχήν, εσύ τώρα, Πίτερ, λες ότι ό,τι παίξει Μουντιάλ μέχρι αύριο. Γιατί με ρωτάς τώρα αν θα ξυπνήσει η Αργεντινή που παίζει την Τρίτη? Λοιπόν, δηλαδή και εσύ φάσκες και αντιφάσκες. Ναι. Τον έχω τέτοιο, παιδί μου. Τον έχω άνεση, γιατί κάθε βράδυ στέλνει μήνυμα ο Πίτερ και με κόσμιο τρόπο του λέω που έχουν τις ενστάσεις μου, που συμφωνώ μαζί του κτλ. Δηλαδή είσαι λίγο αφοριστικός και μηδενιστής στις τοποθετήσεις σου. Δεν είναι έτσι τα πράγματα ακριβώς. Για μένα τουλάχιστον, ο καθένας μπορεί να έχει την άποψή του. Αλλά ειδικά αυτό που διαφωνώ κάθεν είναι που λες εσύ γιατί να βάλει τα πόδια στη φωτιά ο Μέση. Δηλαδή, αν τα βάλει τα πόδια στη φωτιά στο παγκόσμιο κύπελο, όχι ο Μέση, ο Θεός να είναι, πού θα τα βάλει? Στο μάτς με την Ταραγώνα και με την Λεγανές? Σε παρακαλώ. Ο Τεό λέει, καλησπέρα Θανάση, λέει, με τη λογική, λέει, ότι αύριο, λέει, περνάει, λέει, και τυπικά το Βέλγιο. Ναι, λογικά θα κερδίσει και θα περάσει. Αν ήσουν, λέει, προπονητής του Βελγίου, θα έλεγες, λέει, τον Ντεμπρόινε να πάρει, λέει, κίτρινη ώστε να λείψει από το τελευταίο μάτς του ομίλου και να είναι καθαρό στα νοκάουτ? Ναι, θα το έκανα, φίλε. Ναι. Θα το έκανα, γιατί ο Ντεμπρόινε έχει κίτρινη κάρτα, για να το λες θα έχει, δεν το θυμάμαι καν. Είναι από τα βασικότατα στελέχη της Εθνικής Βελγίου. Έβγαλε και assist στο πρώτο παιχνίδι. Ναι, εφόσον φυσικά το Βέλγιο έχει εξασφαλίσει την νίκη στο αυριανό παιχνίδι με την Ισία, τότε να του δίνεις μια εντολή ο Ρομπέρτο Μαρτίνεθ, ο τεχνικός της Εθνικής Βελγίου, ο Ισπανός, που σε Κέβιν, κάνε κανένα σκηνικό, κάνε καμία καθυστέρηση να πάρεις κάρτα για να λείψεις από το τρίτο και τελευταίο παιχνίδι. Γιατί νομίζω ότι και οι Βέλγοι, τώρα δεν θυμάμαι τον νόμο με τον οποίο διασταυρώνονται στους 16, αλλά εντάξει, τόσο σημαντικό ρόλο η πρωτιά στους ομίλους δεν παίζει. Κακά τα ψέματα. Θα ρίξω βέβαια μια ματιά, ή αν το έχεις εσύ τώρα πρόχειρο, υπενθύμησέ το μου, με ποιον όμιλο διασταυρώνεται ο όμιλος του Βελγίου. Νομίζω με τον όμιλο της Κολομβίας. Κολομβίας, Πολωνίας και τα λοιπά, Ιαπωνία, Σενεγάλη, με αυτούς διασταυρώνονται. Εντάξει, όχι ότι δεν τη θέλουν την πρωτιά, αλλά το σημαντικό είναι να περάσεις. Από εκεί και πέρα, με ποιον θα παίξεις, όπως αποδεικνύεται κιόλας από την πορεία του Μουντιάλ μέχρι τώρα, λίγη σημασία έχει ο αντίπαλος, γιατί είτε παίζεις με Γολιάθ, είτε παίζεις με Δαβίδ, όλα τα μάτς δύσκολα είναι.
Αλλά ναι, ότι είναι αυτό ενδεχόμενο να πάρει ο De Bruyne κάρτα είναι πάρα πολύ πιθανό, εφόσον ειδικά έχει εξασφαλίσει την νίκη αύριο κόντρα στην Τινησία. Το συγκεκριμένο μάτς στις 3 το μεσημέρι, στις 6 έχουμε Νότια Κορέα Μεξικό και στις 9 Γερμανία Σουηδία. Αυτά θα γίνουν αύριο, ενώ η Ελβετία με τον Σακίρι βάζει γκολ και αυτός πρέπει να κάνει τον σταυρό, τον αετό, όχι τον σταυρό, δώσε λίγο. 1-2 στο 90 και άλλο γκολ στο φινάλε. Είναι αυτά που λέμε ότι δίνουν ομορφιά και εξυπηρετούν και το δικό μας το στόχο, έτσι. Λοιπόν, είμαστε με Ελβετία. Τελευταία αγωνιστική παίζει η Ελβετία με την Κώστα Ρίκα. Είμαστε φόλα Ελβετία. Βέβαια. Ελβετία η οποία πιάνει τη Βραζιλία στους 4 βαθμούς και θα θέλουμε τέταρτο Σακίρι. Πολύ ωραίο τελείωμα στο 90 και είναι και η πρώτη ανατροπή. Ναι, είναι η πρώτη ανατροπή του Μουντιάλ. Άσο ημίχρονο, διπλό τελικό. Είναι η πρώτη ανατροπή. Ναι. 1-0 ημίχρονο με τον γκολ του Μίτροβιτς. 1-2 τελικό, όχι ακόμα. Εδώ εξηγεί ο κύριος Μπακόπουλος το πώς έχει η βαθμολογία του ομίλου. Τελευταία αγωνιστική Σερβία-Βραζιλία. Με την Σερβία με νίκη να αφήνει εκτός τη Βραζιλία. Άλλο πάλι και τούτο. Θα δούμε κάτι σκηνικό. Αν χάσουν οι Βραζιλιάνοι στο φινάλε, Σερβία-Βραζιλία. Αν οι Σέρβοι, εντάξει, λέμε τώρα μπάλα είναι. Αν οι Σέρβοι κερδίζουν τους Βραζιλιάνους, οι Βραζιλιάνοι αντίος μουτσάτους. Από εκεί σήμερα που τραγουδούσαν για να πικάνουν τους Αργεντίνους Μέση τσάο, αυτό το Μέση τσάο. Λοιπόν, μπορεί να γίνει κανένα σκηνικό να περάσει ο Μέση. Κάτσε να βάλουν τώρα και τρίτο οι Ελβετοί. Όχι, με τον Εμπόλο. Λοιπόν, έχουμε πόσα λεπτά. 4 λεπτά των καθυστερήσεων. Είμαστε στο 1,5. Έχουμε ροκανίσει ήδη. Με τον γκολ του Σακίρι, επαναλαμβάνω, για όποιον συντονίστηκε τώρα, οι Ελβετοί το έχουν γυρίσει και είμαστε μπροστά στην πρώτη ανατροπή του Μουντιάλ της Ρωσίας. Νιούτ. Για να συνεχίσουμε στον Θεό. Απαντήσαμε. Πολύ πιθανό αυτό που λες, Θεό. Ο Δημήτρης λέει, δύο κορνεράκια, φίλε, το έχουμε. Δύο θεσέ. Δύσκολα, ρε φίλε. Έχουν μείνει. Δύο λεπτά καθυστερήσει έχουν μείνει. Εντάξει. Όσο ζεις, ελπίζεις κι εσύ. Όπως ελπίζω εγώ για ζευγάρι ακόμα τελικού Βραζιλία-Αργεντινή, έτσι ελπίζεις κι εσύ. Θανάση, λέει, έχω παίξει λέει Αργεντινή τελικό. Λέει, γι' αυτό λέει με νοιάζει. Λέει, έτσι και πάει Αργεντινή-Βραζιλία τελικό. Το Σεπτέμβριο λέει που θα κατέβω, λέει, σε περιμένω, λέει, νέα Ηρακλίτσα, χωριό του μπαμπά. Μάλιστα. Εντάξει. Okay. Κάτσε μια να βγει. Εγώ βασικά είπα σε ένα φίλο μου σήμερα, αν βγει αυτό το στοίχημα, μέχρι που δεν ξαναπέζω κιόλας. Όχι, δεν θα πάρω κανένα δυσθεώρητο ποσό. Εντάξει, καλά λεφτά θα πάρω. Αλλά θα είναι μια ακόμη τρανή απόδειξη ότι αυτό το μηδένα πρώτο τέλος μακάριζε που λέμε και ότι ποτέ μιλές ποτέ. Χθες βράδυ κάναμε εδώ τον επικίνδυνο της Αργεντινής και τουλάχιστον μέχρι την Τρίτη το βράδυ είμαστε ζωντανοί. Μέχρι να παίξει εδώ. Μας καλεί φίλος και συνάδελφος. Βγάλουμε λίγο εκτός αέρα, Μπίλι. Λοιπόν, θα μιλήσουμε αργότερα με τον καλό φίλο και συνάδελφο όταν βγούμε στο διάλειμμα. Να πάρουμε μια πρώτα το τελικό. Να πάρουμε λίγο μια πρώτα το τελικό. Είμαστε σε λίγο, συμπληρώνουμε και τα 4 των καθυστερήσεων. Σερβία, Ελβετία 1-2. Ο Κώστας λέει good evening, λέει, τα σχόλια του φίλου λέει περί άμπαλο, λέει, είναι ο λόγος, λέει, που ενώ λατρεύω το ποδόσφαιρο δεν έπαιξα, λέει, ποτέ στοίχημα, λέει, και χάρηκα πολύ όταν αποφάσισες να κάνεις εκπομπή άλλου είδους. Επειδή στην Ελλάδα, λέει, τα κάνουμε όλα χωρίς μέτρο και πέφτουμε με τα μούτρα, πιστεύω ότι το στοίχημα κατέστρεψε το φύλαθλο κριτήριο των Ελλήνων, λέει ο Ντάνκαρ Φέργκιουσον. Εν μέρη έχεις δίκιο. Ναι, το στοίχημα, αν δεν έχεις την απαιτούμενη ψυχραιμία και πώς το πω τώρα, έτσι. Όχι ότι δεν την έχει ο φίλος ο Πίτερ, με τον οποίο απλά λίγο παρασύρθηκε, προφανώς από για στοιχηματικούς λόγους, αλλά ναι, αν δεν έχεις, παιδί μου, μια πιο ψύχρεμη ματιά στα γεγονότα. Εγώ, ας πούμε, έχω αποκτήσει μια ψυχραιμία όσον αφορά το στοίχημα, λόγω των πολλών χρόνων ενασχόλησης, κοντά στα 20 χρόνια παίζω στοίχημα, όταν ακόμα ήταν παράνομο, πριν μπει ο ΠΑΠ, πριν το εισαγάγει. Και τα βλέπω λίγο πιο ψύχρεμα τα πράγματα και επαναλαμβάνω, για μένα είναι πάρα πολύ βασικό αυτό, το να έχεις καταλήξει στο στοίχημα ή μάλλον να έχεις καταλήξει να παίζεις στοίχημα κάνοντας την διαδρομή μέσω ποδοσφαίρου. Γιατί ξέρω πάρα πολύ κόσμο που παίζει απλά στοίχημα τζογάρι, γουστάρει τον τζόγο και δεν γουστάρει την μπάλα, δεν κάθεται καν να δει τα παιχνίδια ή κάθεται να δει τα μάτια και δεν βλέπει καθόλου ποδοσφαίρο, τον ενδιαφέρει μόνο το επόμενο γκολ, το πόσα κόρνερ βγήκαν κτλ. Εντάξει, θα μου πεις, άμα παίξεις στοίχημα θα σε ενδιαφέρουν αυτά, αλλά όχι μόνο αυτά.
Άρα εν μέρη συμφωνώ μαζί σου, φίλε Ντάνκαν. Για το... Ναι, τώρα αυτό που λες για την που χάρηκες όταν αποφάσισα να κάνω εκπομπή άλλου είδους. Εντάξει, έχει να κάνει και με στοίχημα η φετινή εκπομπή, η βραδινή, αλλά δεν έχει να κάνει μόνο με στοίχημα. Και για να σου πω την αλήθεια, την καραγούστερα την φετινή σεζόν, όντως περάσαμε και περνάμε ακόμα. Έτσι δεν τελείωσε. Μέχρι να τελειώσει το Μουντιάλ, μέχρι τις 15 Ιουλίου, εδώ θα είμαστε. Μετά θα φύγουμε σε άδεια. Περνάμε πάρα μα πάρα πολύ ωραία. Ο Δημήτρης λέει, κοίτα, λέει, τι ωραίο στοιχηματάκι χάνουμε. Ρε τζι. Ναι, ένα ακόμα. Ποιο χάνεις τώρα, ποιο χάνεις? Το over 10 corner, ναι, όντως. Αλλά είναι πολλά τα γεγονότα, εσύ, Δημήτρη. Το έχω πει και άλλη φορά. Δηλαδή, παίζεις 1, 2, 3, 4, 5, 6 γεγονότα. Θα μου πεις με λίγα λεφτά για να πάρεις πολλά. Αλλά είναι πολλά. Δηλαδή, όλο και κάπου θα σκαλώσει. Είναι ο νόμος των πιθανοτήτων και είναι απλά μαθηματικά. Λοιπόν, τελικό αποτέλεσμα, μεγάλη νίκη για την Ελβετία με ανατροπή, η πρώτη ανατροπή στο Μουντιάλ. Δεν ήμασταν εκεί, δεν την πιστεύω. Εντάξει, εγώ το σημερινό μάτς το θεωρούσα μια πολύ μεγάλη τριπλή. Είχα ποντάρει και σε κόκκινη κάρτα, η οποία δεν βγήκε. Μόλις μια κάρτα έχει βγει. Πάντως, όσοι παίξανε over 3,5 και over 4,5 κάρτες πληρώθηκαν, που το παίξανε αρκετοί σήμερα, γιατί ήταν ζευγάρι που μύριζε με πολλή κάρτα και λόγω διαιτητή και λόγω ζευγαριού. Είχαμε 5 κίτρινες κάρτες, 4 για τη Σερβία. Μιλίνκοβιτς, Σάβιτς, Μιλιβόγεβιτς, Μάτιτς και Μίτροβιτς. Μία για την Ελβετία, ο Σαγκύρη, ο οποίος πήρε και το νικητήριο γκολ στο 90. Ο Τζάκα έχει φέρει το μάτι στα ίσα. Σερβία-Ελβετία 1-2. Και πλέον, κάτσε να δώσουμε εδώ ένα F5. Στον όμιλο Βραζιλία πρώτη με 4 βαθμούς στο συν 2. Ελβετία δεύτερη με 4 και αυτή στο συν 1. Ένα γκολ της χωρίζει. Η Σερβία έχει 3. Η Κωσταρίκα 0 έχει αποκλειστεί. Τελευταία αγωνιστική. Θα κρυφθούν τα πάντα. Σερβία-Βραζιλία, οι Σέρβοι με νίκη αφήνουν εκτός Μουντιάλ τη Βραζιλία. Οι Ελβετοί με νίκη και έχοντας πετύχει, εφόσον κερδίσουν και οι Βραζιλιάνοι, τέλος πάντων, με καλύτερο αποτέλεσμα από τη Βραζιλία, για να μην το ζαλίζουμε τώρα, αν φέρουν καλύτερο αποτέλεσμα είτε σε σημείο είτε σε σκορ από την Βραζιλία ή η Ελβετία, περνάνε ως πρώτοι. Έτσι, και παραμένουμε ζωντανοί, αρκεί βέβαια, γιατί αυτά τα παιχνίδια θα γίνουν μία μέρα αργότερα, νομίζω, είναι 27 γίνονται, μία μέρα νωρίτερα, τρίτη βράδυ, θα ξέρουμε αν παραμένουμε ζωντανοί. Είπαμε, είναι όνειρο θερινής νυχτός, αλλά αφήστε με να το δω αυτό το όνειρο. Αρκεί η Αργεντινή μία μέρα νωρίτερα, τρίτη βράδυ, να κερδίσει την Ιγυρία, να την βολέψει το αποτέλεσμα του αγώνα της Ισλανδίας με την Κροατία και να περάσουν και οι δύο ως δεύτερο. Το γράψει και σε ένα άρθρο μου στο Bet Player, ότι όταν έλεγα ανέλεια το σκεπτικό μου για το ζευγάρι Βραζιλίας-Αργεντινής, ότι είχα γράψει ότι έχει γούστο να περάσουν και οι δύο ως δεύτερες. Και να που είμαστε πλέον σχετικά κοντά. Πάντως, ναι, θαύμα δεν είναι πλέον. Δεν είναι. Ούτε και το να τερματίσει η Βραζιλία δεύτερη, ούτε και το να περάσει η Αργεντινή. Λοιπόν, πολλά είπαμε, αλλά ήταν και ωραίο το ματς. Μας δόθηκαν πολλές αφορμές για να μιλήσουμε για τα μουντιαλικά. Πάμε σε ένα διαλυματάκι. Είμαστε πλέον στα 4 λεπτά πριν από τις 11. Λίμπερο ακούτε 107,4. Μπαλαντέρ, Θανάση κλειώνει στο μικρόφωνο. Βασίλης Καβαδίας στην κονσόλα του ήχου. Πάμε στο break και επιστρέφουμε σε λίγο. Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέφουμε στα 4 λεπτά μετά τις 11. Ακούτε πάντα Λίμπερο στους 107,4 στον FM. Είναι η εκπομπή Μπαλαντέρ με Θανάση κλειώνει στο μικρόφωνο και Βασίλη Καβαδία στην κονσόλα του ήχου και στις μουσικές επιλογές. Θα είμαστε μαζί για άλλη μία ώρα περίπου μέχρι και τις 12. FM κοινότητα μηνύματά σας αποστολή στο 54526. Τα λέμε και μέσω Facebook. Πάμε στην Ολλανδία να καλησπερίσουμε τον Δημήτρη Τσομπατζόγλου. Δημήτρη, καλησπέρα. Χαίρετε, καλησπέρα, τι κάνετε? Καλά, μια χαρά. Εσύ? Όλα ήσυχα. Όλα ήσυχα. Σε γενικές δαμές. Στον κόλ του Σακύρη ακούστηκε καμιά ιαχή στην πόλη? Εντάξει, ναι. Πιστεύω ότι λίγο το χαρήκαμε, είναι αλήθεια. Κοίταξε, δεν μας ενδιαφέρει να κερδίσει η Ελβετία, απλά μας ενδιαφέρει να υπάρχει νικητής. Ναι. Ναι. Αυτό αφορά όσους έχουμε παίξει ζευγάρι τελικού Βραζιλία-Αργεντινή, γιατί ακόμα είμαστε ζωντανοί. Α, καλά. Ναι, εντάξει, όντως. Α, καλά είναι η φάση, όντως. Η Αργεντινή μπορεί να υποβιβαστεί, ρε. Τι να υποβιβαστεί, η Αργεντινή μπορεί να περάσει, φίλε. Άμα κερδίσει την Ιγυρία, λογικά περνάει. Ναι, πέρα, μπορεί να πάει σε άλλη διοργάνωση, ή Θανάση. Καλά, εντάξει, άσε τώρα. Λες να τη ρίξουν στα χαρτιά, Η ντροπή του ποδοσφαίρου. Καλά, ενώ όλες οι άλλες έχουν μαγέψει τώρα, εντάξει.
Η αρχή είχε να κάνει με το ότι έχασαν οι Σέρβοι και μπορεί να γυρίσει νωρίτερα ο Πρίγεβιτς, αυτό λέω. Α, γι' αυτό λες εσύ. Α, μήπως ακούστηκε στην πόλη κανένα γκολ. Μπα, όχι, όχι. Γενικά έχει πολύ φασαρία η πόλη σήμερα, γιατί έχει διάφορες εκδηλώσεις εδώ στο κέντρο, αλλά δεν νομίζω να γι' αυτό που λες. Πάντως τώρα, κοίταξε να δεις τώρα. Αν η Σερβία, φίλε, κερδίσει την Βραζιλία την Τετάρτη, την αφήνει εκτός Μουντιάλ, ε. Ναι, ναι. Την αφήνει εκτός Μουντιάλ. Έτσι είναι. Μεγάλο παιχνίδι. Λογικά θα έχει αρκετούς τελικούς. Από Δευτέρα και μετά, που θα έχουμε 4 μάτς την ημέρα, 2-5, 2-9, θα έχουμε μεγάλα παιχνίδια. Ωραία. Ναι. Ωραία πράγματα. Βέβαια. Πάντως αυτό ενδιαφέρει τον ΠΑΟΚ σαφώς. Προφανώς. Αν αποκλειστούν, και είναι πολλοί οι λόγοι, αν αποκλειστούν οι Σέρβοι, πότε παίζουν τώρα, Τετάρτη. Τετάρτη, ναι, Τετάρτη νομίζω. Εντάξει. Προφανώς πρέπει να ξεκουραστεί ο ποδοσφαιριστής. Καλά, θα κάνει διακοπές, εντάξει. 15-20 μέρες. Αλλά μπορεί και να είναι, να δώσει το παρόν στον αγώνα με τον Βασιλιά. Τι σημαίνει αυτό? Να είναι διαθέσιμος. Την αποστολή. Ναι, ναι, διαθέσιμος. Να παίξει 10 λεπτά, 15. Δεν γίνεται κάτι άλλο. Αλλά επειδή, εντάξει, στη θέση ο ΠΑΟΚ προς παρόν δεν έχει λύσει. Μάλλον θα αποκτήσει παίχτη, αλλά ο Πρίγιοβιτς είναι πολύ ιδιαίτερος. Το να είναι παρόν έστω και για ένα μικρό διάστημα έχει μία αξία, όπως και να το κάνουμε. Είναι από τα παρεπόμενα. Σωστά. Και αυτό. Εκτός άμα βάλει κανένα γκολ με τη Βραζιλία, θα αφήσει έξω και μετά ψάχνουμε για άλλον. Μετά ψάχνεις για αγοραστή. Ναι, γιατί μετά αλλάζει το σκηνικό. Όντως. Λοιπόν, όλα αυτά εδώ από την Ολλανδία, στην πρώτη ημέρα προπονήσεων. Από κλίμα τι λέει καταρχήν εκεί η κατάσταση? Από κλίμα, καιρικές συνθήκες. Ναι, ναι, ναι. Έχει κρύο, έχει κρύο. Η αλήθεια σήμερα ήταν κρύα μέρα και το είχαμε δει και στις προγνώσεις. Δηλαδή δεν ξεπέρασε 15 βαθμούς η θερμοκρασία. Από αύριο σιγά σιγά θα ανέβει. Μια συννεφιά, λίγο ήλιο, λίγο βροχή. Έχει από όλα τα φαινόμενα κάθε μέρα. Τουλάχιστον να μην έχει κρύο, νομίζω ότι δεν είναι και, εντάξει, για μας τώρα η ομάδα, καλά ίσως θα είναι. Πάνω από 25 δεν μπορεί να πάει, κάτω από 15 δεν πηγαίνει. Αυτό είναι το κλίμα, όπως ιδανικά, γενικά στην κεντρική Ευρώπη. Ιδανικά για προετοιμασία, ναι. Ναι, ναι, ναι. Αυτές είναι και αλλάζουν και συνήθως εδώ οι καιρικές συνθήκες. Εντός ομάδας είναι ένα σύνολο γνώριμο από πέρυσι, δεν έχει πολλές αλλαγές. Ακόμα και κάποιοι ιδανικοί που επέστρεψαν έχουν σχέσεις εντός ομάδας. Ο Χαρίς, ο Κίτσιο, ο Ενρίκε με τους Βραζιλιάνους είναι δεμένοι, δηλαδή είναι αρκετά καλά τα πράγματα. Είναι ο Χατσερίδης βεβαίως και ο Ζάμπα, θέλουν το χρόνο τους, τους έχουν από κοντά, ο Μάτος, τον συμπατριώτη του, ο Σάχος, τον δικό του. Θέλουν κάποια πράγματα να μπουν στην καθημερινότητα και εντός γηπέδου αλλά και εκτός γηπέδου. Αυτά είναι τα φυσιολογικά και τα αναμενόμενα. Και το πολύ καλό επίσης το ότι υπάρχει αυτή η συνέχεια ακόμα και στην προπόνηση. Βλέπεις ότι μπαίνει κατευθείαν με τακτική, με πράγματα τα οποία τα έκαναν και πέρυσι, με πράγματα τα οποία επιμένει και φέτος. Δεν χρειάζονται πολλά λόγια. Κατευθείαν στο γήπεδο, πράξεις, οι κινήσεις της ομάδας. Και είναι η απόδειξη του πόσο καλό είναι να έχεις το ίδιο προπονητή για 2 χρόνια, να έχεις σχεδόν την ίδια ομάδα, να μην κάνεις πολλές αλλαγές, εφόσον είσαι επιτυχημένος βέβαια και καλός, να το διατηρήσεις και για την επόμενη σεζόν. Αυτό είδαμε και σήμερα στην προπόνηση, με τον Λουτσέσκο να δουλεύει κυρίως αυτός μόνος του, μια και συνεργάτης του έκαναν όλα πράγματα με άλλους ποδοσφαιριστές, 2 εξάδες μεσοποιητικά. Λέγαμε για τον Πρίγκιπης νωρίτερα που λείπει από τον ΠΑΟΚ. Και λείπουν και σεντερφόρα τον ΠΑΟΚ, δεν έχει. Μόνο ο Κουλούρης είναι καθαρό σεντερφόρα αυτή τη στιγμή στο ρόστερ. Είδαμε σήμερα ξεκάθαρα σε μια άσκηση τον Γιάννη Μιστακίδη να έχει πάρει θέση στην κορυφή της επίθεσης. Ήταν μια αναμενόμενη λύση. Και τώρα που επέστρεψε τον δανεισμό θα πάρει την ευκαιρία του και νομίζω είναι μια πολύ κομβική περίοδος και για αυτόν, για να δείξει ότι μπορεί να προσφέρει σε αυτή τη θέση που μας δίνει το καλοκαίρι ότι του αρέσει και πιστεύει ότι μπορεί να παίξει, τώρα που δεν έχει άλλους παίχτες ο ΠΑΟΚ. Τώρα στις προπονήσεις, στα πρώτα φιλικά, να γίνει το κλικ και να δείξει ότι μπορεί να παραμείνει εκεί.
Αυτό ήταν από τα πιο σημαντικά, τα οποία είδαμε στη σημερινή πρώτη προπόνηση, που είχε διάρκεια μια μισή ώρα. Με αυτή τη φιλοσοφία είδαμε τον Ζάμπα, τον Βραζιλιάνο, να παίζει στα δεξιά. Ένα παίχτη σαφώς πάρα πολύ γρήγορο, ο οποίος όμως τώρα ψάχνεται τις πρώτες ώρες του στην ομάδα. Για όσους βλέπουν φωτογραφίες με το μάτι του πρισμένο αριστερά, αυτό που μας ενημέρωσαν είναι ότι είναι μια επεφυκίτιδα, αν το λέω καλά. Ναι. Αλλεργικό, έχει λίγο πριστεί, κάνει μια θεραπεία για να ξεπεραστεί. Δεν τον εμπόδισε για να προπονηθεί. Και από αύριο πλέον διπλές προπονήσεις. Εδώ που ο ΠΑΟΚ θα παραμείνει για 11 ημέρες. Θα επιστρέψει για ένα πενθήμερο. Θα ξανάρθει εδώ Ολλανδία σε άλλο αθλητικό κέντρο. Και όλα αυτά θα συνδυαστούν με φιλικά παιχνίδια. Για ένα φιλικό παιχνίδι που έγινε σήμερα, λόγος ότι κάπου γράφτηκε ότι αναβάλλεται το ΠΑΟΚ σε Άουα λόγω της αστυνομίας που φοβάται παρουσία από εδώ και των δύο ομάδων και κάτι τέτοια. Η επίσημη απάντηση του ΠΑΟΚ είναι ότι δεν αναβάλλεται ο αγώνας, αλλάζει απλώς το γήπεδο στο οποίο θα πραγματοποιηθεί το παιχνίδι. Η ΠΑΟΚ, για όσους ίσως μας ακούν και σε Γερμανία και σε Ολλανδία και όπου αλλού στην Ευρώπη, δεν έχει ακόμα ενημερώσει για τις ακριβείς περιοχές και τα γήπεδα που θα γίνουν τα μάτς. Τις επόμενες ημέρες θα έχουμε για τα στοιχεία. Το πρώτο φιλικό του ΠΑΟΚ είναι την Τρίτη με την ΚΑΠΑ 23 της Γάνδης. Ξεκινούν οι φιλικές υποχρεώσεις της ομάδας. Κατά τα άλλα, από το πρωί σήμερα ήταν η μέρα ανακοίνωσης για τον Ζαμπάιτς για 5 χρόνια. Ένα ποδοσφαιριστή στον οποίο η ΠΑΟΚ έβαλε ρήτρα πώλησης 20 εκατομμύρια ευρώ. Είναι σαφώς ρεκόρ. Μιλάμε για διπλάσια ρήτρα από αυτή που έχει ο Πρίγεβιτς, που είναι στα 10 εκατομμύρια. Δείχνει ότι ο ΠΑΟΚ φυσικά περιμένει πάρα πολλά από αυτόν τον παίχτη, κυρίως στο μέλλον. Γι' αυτό και δαπάνησε πολλά χρήματα για να τον αποκτήσει. Και από εκεί πέρα είχαμε και ρυθμό των διαιτητών σήμερα, με όλους όσους κόπηκαν, με όλους όσους και πέρυσι επιχειρήσαν να χαλάσουν το πρωτάθλημα και σε πολύ μεγάλο βαθμό το κατάφεραν. Κάτι Αρετόπουλοι, κάτι Μάνταλοι, κάτι Καλογερόπουλοι, ο βοηθός ο Ποντίκης και ο μόνος που σώθηκε είναι ο Κομίνης. Από τον ΠΑΟΚ έδειξαν μια ικανοποίηση για το ότι αλλάζει ο πίνακας, έγιναν πολλές αλλαγές με αυτούς που ήταν αρνητικοί πρωταγωνιστές, αλλά και σαφώς ένα προβληματισμό για το πώς έμεινε ο Κομίνης, που και αυτός πρωταγωνίστησε στο τέλος του πρωταθλήματος. Κάτι το οποίο δεν έχει εξήγηση, από ό,τι φαίνεται. Μια υπόθεση που γίνεται, μια υπόθεση, το ότι επειδή καρατομήθηκαν όλοι οι άλλοι που ενεπλάξαν στην υπόθεση, ο βοηθός, ο τέταρτος κτλ., η υπόθεση είναι ότι εκείνοι είχαν την κύρια ευθύνη για το ότι ο Κομίνης, ενώ αρχικά έδειξε σέντρα, του άλλαξαν την απόφαση. Αλλά είναι μια υπόθεση. Ο Κομίνης δεν εμπλέκεται μόνο σε αυτό το κομμάτι, εμπλέκεται και στα δικαστήρια, εμπλέκεται και σε πολλά άλλα. Και παρόλα αυτά παραμένει στους πίνακες, ενώ εδώ και δύο χρόνια έχουν φύγει τόσοι και τόσοι περίεργοι. Αυτό καταφέρνει και διατηρείται. Και αυτό είναι κάτι που παραμένει ανεξήγητο. Αυτά σε γενικά μέσα από την. Τώρα ο φίλος ο Γιώργος δίνει και άλλη διάσταση για το θέμα του Πρίγεβης που λέγαμε στην αρχή. Λέει δεν είναι μόνο λέει, ότι θα αποκλειστεί ο Πρίγεβης και θα επιστρέψει νωρίτερα. Είναι λέει ότι θα περάσει λέει, ο Λάγκ που είναι αρχηγός της Βασιλείας και θα λείπει σίγουρα με τον ΠΑΟΚ. Ναι. Ναι, είναι και αυτό τους. Ναι, είναι ο μοναδικός διεθνής Ελβετός που έχουν οι αντίπαλοι του ΠΑΟΚ. Ο μοναδικός Ελβετός Θανάση που παίζει στο πρωτάθλημα της χώρας. Ναι. Όλοι οι άλλοι είναι απ' έξω. Mm-hmm. Δεν είναι βασικός, έτσι. Νομίζω και σήμερα δεν είναι βασικός. Είναι τόσο καλός παίκτης, αλλά δεν χωράει στην ομάδα. Αλλά πράγματι, εφόσον οι Ελβετοί θα περάσουν, που νομίζω θα περάσουν, γιατί είναι καλή ομάδα. Οι Ελβετοί είναι λογικά είτε πρώτη είτε δεύτερη να περάσουν, ναι. Εδώ που ναι. Το φέραν τώρα. Δεν θα παίξει σίγουρα σε αυτά τα παιχνίδια. Είναι ο αρχηγός, είναι ο πάρα πολύ καλός παίχτης. Τη δεξιά πλευρά την οργώνει πραγματικά. Θα είναι μια απουσία για τη Βασιλεία, την οποία νομίζω ότι την υπολογίζουν. Και ο ΠΑΟΚ σε απουσία του περιγύρου υπολογίζει. Απλώς λέω ότι επειδή είναι η ανάγκη, η θέση, το ότι δεν έχει αναπληρωθεί, ότι είναι πρώτο σκόρ της ομάδας, μήπως και την αποθυσιάσει κάποιες μέρες διακοπών. Μήπως και πάρουν το ρίσκο να είναι στην αποστολή ενώ
θα ξεκινήσει αργά. Είναι σενάρια αυτά, θα τα δούμε και τις επόμενες ημέρες και θα μάθουμε και εδώ τι σκέφτονται ειδικά προπονητής του ΠΑΟΚ και του Θέμα του Πρίγιοβιτς. Μάλιστα. Ωραία. Αυτά, Δημήτρη, έτσι. Αυτά, ναι. Αυτά σε γενικές γραμμές. Και επειδή μας ρωτάνε πολύ για τα βίντεο μας στο ΠΑΟΚ 24 μαζί με το Σταύρο, σε λίγο ανεβαίνουν τα βίντεο τα δικά μας. Ωραία, ωραία. Εντάξει, οπότε συντονισμένοι όλοι. Να τα δούνε. Οκ, Δημήτρη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό βράδυ. Να είσαι καλά. Καλό βράδυ. Καλή διαμονή εκεί στην Ολλανδία που ξεκινάει σήμερα. Ξεκίνησε σήμερα η προετοιμασία, το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας του ΠΑΟΚ. Ξαναβλέπουμε τώρα το πλασέ του Σακίρ. Βγήκε τέτα τέτ. Υποδειγματικό πλασέ, συρτό. Και το 1-2 στο 90. Ένα ακόμα γκολ στις καθυστερήσεις. Και η πρώτη ανατροπή στο Μουντιάλ της Ρωσίας, στο μάτς υπαριθμών 26. Έπρεπε να φτάσουμε στα 26 παιχνίδια για να δούμε την πρώτη ανατροπή. Ακόμα δεν έχουμε δει 0-0. Πολύ παράξενο, όντως. Το 0-0, το οποίο το θέμα είναι που θα σκάσει. Γιατί μέσα στις επόμενες μέρες, εντάξει, είναι νομοτελειακά δεδομένο ότι θα δούμε και 0-0. Αύριο κομματάκι χλωμό είναι η αλήθεια. Ναι, αν και εντάξει, το Νότια Κορέα, Μεξικό δεν θέλει και πάρα πολύ. Αλλά στο Βέλγιο, την Ισία και στο Γερμανία, Σουηδία, προσωπικά το αποκλείω να δούμε 0-0. Βέβαια, μπάλα είναι, ποτέ μιλες ποτέ. Ναι, και την Κυριακή δύσκολα να δούμε. Με Αγγλία, Παναμά, με Ιαπωνία, Σενεγάλη και με Πολωνία, Κολομβία, όπου και οι δύο θέλουν μόνο νίκη πλέον, δύσκολα να δούμε 0-0. Από Δευτέρα που πάμε στην τελευταία αγωνιστική, στην Τρίτη, και θα έχουμε 4 μάτς την ημέρα, επειδή πλέον μπαίνουν στη συζήτηση και κάποιες βολικές σοπαλίες τα λοιπά, ναι, μέσα στην εβδομάδα, αν όχι μέσα στο Σουκού, θα δούμε και 0-0, είναι νομοτελειακά σίγουρο. Λέω εγώ, έτσι. Το λέω σήμερα 22 Ιουνίου στις 11 και 18 στον αέρα του Λίμπερο 107,4. Λοιπόν, να πάρουμε Νίκο Παδόπουλο, να ξεμπερδέψουμε εκεί με ρεπορτάζ, να κάνουμε και τον σχολιασμό μας. Μετά θα προσπαθήσουμε να πάμε σε Γιάννη Σαπουτζάκη στη Ρωσία, τον απεσταλμένο του SDNA στο Μουντιάλ. Και αργότερα θα μιλήσουμε και για το ρεπορτάζ του Ηρακλή. Όπως καταλαβαίνετε, το μεγάλο θέμα των ημερών του καλοκαιριού είναι το Μουντιάλ της Ρωσίας, γι' αυτό και αναλωνόμαστε τόσο πολύ σε αυτό. Ο Γιώργος λέει το πρώτο 0-0 θα σκάσει, λέει, στη φάση των 16 με Πορτογαλία. Λες, εγώ πιστεύω θα δούμε 0-0, αν όχι μέσα στο Σουκού, μεσοβδόμαδα, όπου μπαίνουμε στην τρίτη και τελευταία αγωνιστική. Μέχρι 28 Ιουνίου θα έχουμε 2 μάτς την ημέρα. Μετά πάμε στα knockout. Το πραγματικό Μουντιάλ τότε ξεκινάει, στην φάση των 16. Εγώ νομίζω, Γιώργο, θα το δούμε πιο νωρίς το πρώτο 0-0. Αλλά για μπάλα μιλάμε. Έχουν δει τα ματάκια μας τόσα και τόσα. Και δόξα τω Θεώ στο Μουντιάλ της Ρωσίας. Μπορεί το θέμα να μην είναι πάρα πολύ υψηλού επίπεδου, αλλά υπάρχει πάρα πολύ suspense. Και αυτό, αν μη τι άλλο, είναι προτιμότερο για μένα τουλάχιστον από το να βλέπω πολλά παιχνίδια που ο νικητής κρίνεται από το πρώτο ημίχρονο και χάνει το ενδιαφέρον το μάτς στην επανάληψη. Λοιπόν, FM και τα μηνύματά σας, αποστολή στο 54526 με χρέωση 1,24 ευρώ ανά SMS, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των χρεώσεων της κινητής τηλεφωνίας με την οποία είστε συμβεβλημένος ή συμβεβλημένη. Τα λέμε και μέσω Facebook. Θανάση κυλώνει λογαριασμός μου σε λατινικούς χαρακτήρες, με double S και KY. Τώρα για τηλεφωνικές γραμμές, κομματάκι δύσκολο. Θα δούμε ίσως στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής να ανοίξουμε τις γραμμές, να κάνουμε κουβεντούλα. Προς τη μήνυ πάμε σε μια τηλεφωνική γραμμή, αλλά εμείς καλέσαμε, για να μην τον χρεώσουμε κιόλας, Νίκος Παπαδόπουλος, στους δέκτες σας. Γεια σου, Νίκο. Τι γίνεται, φίλε. Τι να γίνει, φίλε, καλά, ωραία. Έχει θέμα. Πόσο έλεξε το μάτς, γιατί είμαι έξω και δεν το... 1-2 η Ελβετία με ανατροπή, 1-0 ημίχρονο με Μίτροβιτς, 1-2 με Τζάκα και Σακίρι στο 90. Ωραία, μπράβο. Ναι. Μάλιστα. Ωραίο, ωραίο παιχνίδι. Μάλιστα. Και οι δύο βέροι Ελβετοί αυτοί που τα βάλαν τα κουλιά. Ναι. Κοίταξε, και οι δύο καταρχήν κάνανε τον αετό της Αλβανίας για να πικάρουν τους Σέρβους οπαδούς. Μάλιστα. Υπάρχουν και αυτά. Ναι. Εντάξει. Πάλι Βραζιλία, ρε φίλε, λίγα πράγματα. Λίγα πράγματα. Πάλι, δηλαδή στο 90 με το ζόρι. Αλλά θα πέρασει. Και το αποτέλεσμα που έφερε και σήμερα την έσωσε, νομίζω. Εντάξει. Κοίταξε, η Βραζιλία, φίλε, αν χάσει από τη Σερβία, μένει εκτός Μουντιάλ.
Δεν νομίζω τώρα αυτό να συμμετάσχει. Εντάξει, δεν νομίζω. Και εγώ δεν νομίζω, αλλά από το δεν νομίζω μέχρι το τι θα συμβεί υπάρχει. Έλα, εντάξει, ισοπαλία τώρα. Υπάρχει μεγάλη απόσταση. Θα πάει για την ισοπαλία και τελείως. Όχι, για την ισοπαλία δεν νομίζω να πάει. Μάλιστα. Κοίταξε να δεις. Αν πάει για την ισοπαλία η Βραζιλία, μακάρι να τιμωρήσει μπάλα. Παρόλο που και εγώ τη Βραζιλία θέλω να περάσει. Και για στοιχηματικούς και για ποδοσφαιρικούς λόγους. Αλλά εντάξει, τώρα άμα πας να παίξεις την ισοπαλία με αντίπαλο τη Σερβία, ενώ είσαι η Βραζιλία, εντάξει. Με συγχωρείς δηλαδή. Να σε φτιάξω σκηνικό τώρα. Για, φτιάξε με. Έχω κατεβεί από το μαγαζί στο οποίο βρίσκομαι εδώ πέρα στον Μπαξέ και κάθομαι. Το πόδι μου είναι εκατοστά από τη θάλασσα. Βάλτε ρε φίλε, βγάλε παπούτσι, βγάλε και κάλτσα να φοράς και βάλε θάλασσα. Και είναι τώρα λάδι. Είναι πολύ δυνατό. Βάλε λάδι και λαβράδι. Εξαιρετική, μπράβο. πάμε στο τουάρι σιγά σιγά. Για πάμε. Πολύ πράγμα. Γενικότερα ήταν να μην ξεκινήσει να δουλεύει ο μηχανισμός στον Άρη για το στήσιμο του νέου ρόστερ. Τις τελευταίες δύο μέρες χωρίς ανάσα. Πάει η ομάδα. Πάμε κι εμείς, αλλά εντάξει, εμάς η δουλειά μας είναι και όλα, πληρωνόμαστε γι' αυτό. Πολλά τα ονόματα. Σιγά σιγά όμως αρχίζουμε και έχουμε και μεταγραφές. Για τον Άρη, ο οποίος περιμένει μέχρι αύριο, τουλάχιστον μέχρι πριν μια ώρα δεν είχαν έρθει ακόμα, περιμένει υπογεγραμμένο το συμβόλαιο του Άλεξ Μενέντες, παίκτη για τον οποίο έχουμε μιλήσει τις τελευταίες ημέρες, ο εξάχνος αριστερός μπακ, που αγωνιζόταν την περσινή σεζόν στην Ισπανική Ρέους. Το νέο όνομα που προέκυψε και το γράψαμε νωρίς στο Λαμπαουτάρης και ήρθε και όχι μόνο η επιβεβαίωση από την ΠΑΕ στην συνέχεια, αλλά από την Αλκμίνης έκανα γνωστό ότι υπάρχει και συμφωνία με τον ποδοσφαιριστή. Είναι ο Φρανσίσκο Σέρο. Ναι. Έχω και ερώτημα τώρα από τον φίλο τον Κώστα. Θα ήθελε λέει, το σχόλιο σου λέει για το ότι ο Σέρο λέει σε 10 χρόνια καριέρας και 200 περίπου παιχνίδια έχει μόνο 3 γκολ. Είναι αμυντικό χαφ. Ορίστε η απάντηση. Έτσι. Είναι ανασταλτικός μέσος. Δεν είναι το 8, είναι το 6. Αυτός που έπαιζε. Αυτό την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε στη Ράγιο Βαγεκάνο 13 συμμετοχές, πανηγύρισε και την άνοδο στην Πριμέρα, βέβαια. Ως πρώτη ναι. Η Ράγιο. Έχει αγωνιστεί στην Κίλμες, στην Βελές. Στη Βελές μάλιστα κατέκτησε και 3 πρωταθλήματα. Mm-hmm. Σε την Κίλμες ξεκίνησε την καριέρα του. 3 χρόνια, αλλά 3 χρόνια στη Βελές, 3 πρωταθλήματα. Γεμάτες χρονιές γενικότερα πραγματοποίησε. Ακολούθησε μια τριετία ακόμα στην Racing, στην Αργεντινή, mm-hmm. και την περσινή σεζόν έκανε το βήμα στην Ευρώπη. Τον βοήθησε και το γεγονός ότι είναι κάτοχος Ισπανικού διαβατηρίου, από ό,τι ξέρω, για να αγωνιστεί στην Ράγιο Βαγεκάνο. Από εκεί το γνώριζε και ο Ερέρα κιόλας. Και τον κοίτανε ψηλά στη λίστα του. Συμφώνησε ο Άρης με τον παίχτη και όπως και με τον Μενέντες, έτσι και με αυτόν περιμένει υπογεγραμμένο το συμβόλαιό του. Δηλαδή οι δύο πλευρές βρίσκονται σε διαδικασία ανταλλαγής εγγράφων. Όσοι το γνωρίζουν και όσοι τον έχουν παρακολουθήσει κάνουν λόγο για ένα καλό ποδοσφαιριστή. Θα περιμένουμε και εμείς να το δούμε μέσα στο γήπεδο. Το πρωί, από το πρωί νωρίς προήλθε με αφορμή ένα δημοσίευμα στην Κύπρο η περίληψη ενός παίχτη του Μπιέλ Κομπανί, ενός Ισπανού μπακ. Τα δημοσίευματα αυτά αποδείχθηκε εν τέλει ότι είχαν βάση και του Άρης όντως έχει συλλήφθα, το όπως γράψαμε και από νωρίς στο Λαμπατάξι στο συγκεκριμένο παίχτη. Το πρωί υπήρχε μια ατμόσφαιρα έτσι που έκανε λόγο για μια συμφωνία πρώτων πυλών, να το πω έτσι, ότι οι δύο πλευρές ήταν πολύ κοντά και στις προχωρημένες επαφές. Αυτό που γνωρίζω εγώ είναι ότι όντως ισχύει αυτό, απλά μέσα στη μέρα και σε νέα επικοινωνία που είχαν οι δύο πλευρές, ξαφνικά η πλευρά του Κομπανί ανέβασε τις απαιτήσεις της, τις οικονομικές απαιτήσεις της, και γι' αυτό στον Άρη λίγο την πάγωσαν τη συγκεκριμένη περίπτωση, δεν την εγκαταλείπουνε οριστικά, αλλά παράλληλα και του είναι και άλλους παίκτες για το δεξιάκρο της άμυνας, πέραν του Κομπανί, ο οποίος την περσινή σεζόν αγωνίστηκε στην Πάφο, στο Κυπριακό Πρωτάθλημα, γεμάτη σεζόν 24 συμμετοχές, είναι ποδοσφαιρικό παιδί της Μαγιόρκα. Εκεί γεννήθηκε, εκεί ανδρώθηκε, στην Ρεάλ Μαγιόρκα, εκεί έπαιξε και στη δεύτερη ομάδα και στην πρώτη ομάδα. Και αυτός θεωρείται μια καλή περίπτωση ποδοσφαιριστή, αλλά ξαναλέω, ξαφνικά προέκυψε μια απόσταση στο οικονομικό. Ενώ οι δύο πλευρές φαινόταν να τα έχουν βρει πάνω σε αυτό το κομμάτι.
Αυτά όσον αφορά το συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή που και αυτός απασχόλησε. Το απόγευμα ακούσαμε στο Λίμπερο τον εκπρόσωπο του Βαγγέλη Πλατέλα, τον Αναστάσιο Πιφέα, ο οποίος έδωσε μια καλή εικόνα για τα δεδομένα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή όσον αφορά την περίπτωση του 29χρονου μεσοπιθετικού. Σύμφωνα με τον μάνατζέρ του και βάσει των όσων είπε σήμερα στην εκπομπή, ο Πλατέλας θα περιμένει τον Άρη μέχρι αύριο. Σαββατιάτικα. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Τι, Σαββατιάτικα. Σαββατιάτικα, ναι. Εντάξει. Έχει δώσει μια διορία η πλευρά του Πλατέλα στον Άρη. Ο Άρης δεν έχει απαντήσει ακόμα στον παίχτη αν τον θέλει ή όχι. Έτσι. Και ενώ χθες έβγαινε ότι προτιμάει ο Εράρα τον Τιγκινή αντί του Πλατέλα, σήμερα διαβάζουμε και επιβεβαιώνεται και από τον μάνατζερ του Τιγκινή, τον Μπρούνο Τσιρίλο, ότι ο παίχτης, αν δεν είναι ήδη στο Ισραήλ, θα ταξιδέψει στο Ισραήλ για να συζητήσει με τη Χάπολ Τελαβίβ. Από την πλευρά του ποδοσφαιριστή, του Τιγκινή, αυτό το οποίο βγαίνει, και αν έχω μια παρένθεση εδώ πέρα στο θέμα του Πλατέλα, είναι ότι ναι, μεν πάει στο Ισραήλ, αλλά πάει για να μιλήσει. Δεν πάει δηλαδή για να συμφωνήσει. Αλλά τώρα το να ταξιδεύεις, η δική μου γνώμη είναι ότι για να πηγαίνει μέχρι εκεί σημαίνει ότι υπάρχει κάτι παραπάνω πέρα από μια απλή συζήτηση. Είναι όμως κάτι που θα περιμένουμε και θα το δούμε και αυτό μέσα στο Σαββατοκύριακο. Πάντως από την πλευρά του Τιγκινή, ξαναλέω, δεν κάνουν λόγο για συμφωνία με τη Χάπουελ. Κάνουν λόγο για επαφές. Γιατί η πλευρά του παίχτη είχε συναντηθεί με τον Θόδωρο Καρυπίδη τις προηγούμενες ημέρες, υπήρχε θετικό κλίμα για συνεργασία, δεν υπήρχε πολύ μεγάλη απόσταση στο οικονομικό. Ξαφνικά όμως μπήκε στο κάδρο Ισραηλινή για τον ποδοσφαιριστή. Και πλέον το θέμα είναι τώρα θα γίνει και με τον Πλατέλα. Γιατί αν ο Τιγκινή δεν προχωρήσει στην Τιγκινή, δεν ξέρω τι θα γίνει με τον Πλατέλα. Δεν είναι καταλήξει ακόμα θετικά ή αρνητικά. Οι πληροφορίες πάντως αναφέρουν ότι ο Ερέρα θεωρεί ότι μπορεί να βρει κάτι καλύτερο από την Ισπανία με τα λεφτά του Πλατέλα αυτή τη στιγμή. Χωρίς να λέμε φυσικά ότι ο Πλατέλας δεν είναι καλός ποδοσφαιριστής, προς Θεού, έτσι. Είναι ικανότατος ποδοσφαιριστής και εκ των κορυφαίων του Άρη φετινή σεζόν, αν όχι ο κορυφαίος. Απλά θεωρεί ο Ερέρα ότι μπορεί να βρει με τα ίδια λεφτά ένα παίχτη που θα ταιριάζει και περισσότερο στα αγωνιστικά χαρακτηριστικά που ψάχνει. Μάλιστα. Όσον αφορά την συγκεκριμένη υπόθεση. Κατά τα άλλα, δεν υπάρχει κάτι άλλο που να προκύπτει τη δεδομένη χρονική στιγμή. Εντάξει, περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει, ξαναλέω, με Μενέντες και Σέρο να στείλουν προγραμμένα τα συμβόλαιά τους και από εβδομάδα να έρθουν στην Θεσσαλονίκη. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και στο κομμάτι των αποδεσμεύσεων, των παραμονών και των αποχωρήσεων. Και αυτό το ζήτημα θα απασχολήσει ανθρώπους του Άρη. Νομίζω ότι με το ξεκαρτάρισμα του ρόστερ, όπως έχω ξαναπεί, θα έχουμε πλήρη εικόνα μέχρι τις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Πρέπει να δούμε τι θα γίνει και με την υπόθεση του Θωμά Νασλίδη, που και αυτή εκκρεμεί. Μια υπόθεση η οποία νομίζω ότι θα κρίνει και την παραμονή όχι του Διαμαντόπουλου στην ομάδα. Γιατί ενώ αρχικά έβγαινε ένα κλίμα ότι μπορεί να συνεπάρξουν και οι δύο στο ρόστερ με την προσθήκη ενός ακόμη φορ. Τουλάχιστον δικές μου πληροφορίες αναφέρουν ότι αν έρθει ο Νασλίδης, ο Διαμαντόπουλος δύσκολα θα συνεχίσει την ομάδα. Με τα τωρινά δεδομένα. Αλλά θα περιμένουμε και αυτό και θα το δούμε. Κινούνται τα πράγματα, το θετικό αυτό είναι για τον Άρη, κινούνται οι διαδικασίες, γίνονται επαφές, κλείνουν οι πρώτες μεταγραφές, ξεκαθαρίζει σιγά σιγά και το κομμάτι των ανανεώσεων και των αποχωρήσεων και νομίζω ότι και το Σαββατοκύριακο θα έχει να μας δώσει πράγματα. Και πολύ περισσότερο η επόμενη εβδομάδα, όχι μόνο από πλευράς συμφωνιών ή αποχωρήσεων, αλλά και αφήξεων σιγά σιγά στη Θεσσαλονίκη. Μάλιστα. Αυτά, Νικόλαε. Αυτά. Δεν έχουμε τίποτα άλλο, φίλε. Δεν ξέρω, εσύ θα μου πεις. Εγώ στο ρωτάω. Πέταξε εδώ πέρα φινά με το δημοσιογραφικό μου μανδύα και είμαι πάλι ο Νίκος του Θες. Πόδια βάλεις τελικά μέσα. Όχι. Βάλε ρε φίλε και ένα πόδι μέσα να δροσιστεί και η πατούσα. Μα βάλε. Άμα βάλει το πόδι στη θάλασσα τη περάσει μπορεί να βγει με 15 δάχτυλα. Έλα, τα παραλέσεις. Εγώ σου λέω φέτος κλείνω στην Τερία 20 χρόνια. Ναι. Έχω να βουτήξω πολλά χρόνια εδώ πέρα. Πηγαίνω κυρίως Χαλκιδική. Εντάξει, δεν σου πω ότι τα νερά δεν είναι για να βουτάς. Εντάξει, εδώ έρχονται τουρίστες και βουτάνε εδώ πέρα. Αλλά εντάξει, μπορείς να βρεις και πιο καθαρά νερά. Δηλαδή, βουτάς με ένα κεφάλι και βγαίνεις με δύο, ε. Καλά, εντάξει, όχι τόσο πολύ, αλλά... Εντάξει, αν έχεις την επιλογή και επειδή εμείς σε σχέση με εσάς, τα παιδιά του κέντρου, είμαστε πιο κοντά στη Χαλκιδική. Ναι, είστε πιο κοντά. Ναι, είμαστε δηλαδή. Επειδή είμαστε 20 λεπτό μισάρο, γλιτώνουμε. Εντάξει, η Χαλκιδική είναι μια σταθερή επιλογή για μας εδώ πέρα. Μάλιστα. Εντάξει,
Για σένα μέσα στις Βόλου, δύσκολο. Αύριο τι μάτς έχει να δούμε, φίλε? Αύριο. Αύριο έχει στις 3 Βέλγιο την Ισία. Εντάξει, λογικά θα έχει θέαμα από πλευράς Βελγίου. Καλό. Στις 6 έχει έναν πιθανό πονόματο, Νότια Κορέα-Μεξικό. Αν και το Μεξικό ήταν πολύ καλό με την Γερμανία. Θα κάτσω, φίλε, να το δω, γιατί αυτό που λες, το Μεξικό μου έκανε πολύ θετική εντύπωση. Ναι. Και στις 9 έχει Γερμανία-Σουηδία, όπου υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον για να δούμε αν θα αντιδράσουν οι Γερμανοί και πώς θα αντιδράσουν μετά την ήττα της πρεμιέρας κοντά στη Σουηδία, που είναι δύσκολη. Εντάξει, είναι καλή μέρα. Είναι καλή μέρα που λέμε. Καλή είναι, καλή είναι. Αλλά γιατί δεν έχει 4 παιχνίδια όπως είχε το προηγούμενο Σάββατο? Όχι. Εκείνο ήταν η μοναδική μέρα της πρώτης αγωνιστικής που είχε. Των πρώτων 2 αγωνιστικών που είχε 4 παιχνίδια λόγω Σαββάτου. Ήταν το πρώτο Σάββατο, ας πούμε. Και ήταν επειδή την Πέμπτη που ξεκίνησε το Μουντιάλ είχε γίνει μόνο ένα μάτσο. Οπότε για να το στρωμώξουν τα βάλαν Σάββατο. Αλλά από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή θα είναι 4 μάτς την ημέρα. 2 μάτς 5, 2 μάτς 9. Ταυτόχρονα των ομίλων, τρίτη και τελευταία αγωνιστική. Σαββατοκύριακο, φίλε, θα έχουμε τίποτα να κάνει εξόδου στη Γερμανία? Όχι, όχι, εδώ θα είμαι. Εδώ θα, εδώ θα είμαι, ναι. Επαγγελματίε μα. Καλά. Δουλειά έχουμε. Δηλαδή, θα σα δίνουμε ασθενεί. Όχι, ρε φίλε, προ Θεού. Προς Θεού. Α, είπα, μήπω υπονοήσει κάτι τέτοιο. Αυτά, Νικόλε. Αυτά, κύριε Κιλούνη. Να σε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό και σου πού. Καλό Σαββατοκύριακο. Να σε καλά, επίσης. Λοιπόν, αυτά και από τον Νίκο Παπαδόπουλο. Άρα, τι εκκρεμότητες έχουμε? Έχουμε γενική δισογραφία και σενάρια πώς μπορεί να περάσει η Αργεντινή κτλ. Αν και λίγο πολύ τα είπαμε αυτά. Έχουμε και άλλες ειδησούλες. Έγινε εδώ μια γκάφα από τον βοηθό του Southgate και βγάλανε. Εκμεύσαν από τον βοηθό του οι Άγγλοι δημοσιογράφοι την αυριανή δεκάδα του αγώνα με τον Παναμά. Εντάξει, εκεί που τόσο μεγάλη σημασία. Πάντως, σύμφωνα με τις σημειώσεις του, ο Ράσφορντ θα ξεκινήσει αντί του Στέρλινγκ και ο Λόφτους Τσικ αντί του Ντέλε Άλλη. Ο Ντέλε Άλλη είναι τραυματίας και δεν θα παίξει σίγουρα αύριο. Μια άλλη είδηση που αφορά την Μίλαν, που είχε πολύ κόσμο οπαδού στην Ελλάδα, είναι ότι ο Λί, ο Κινέζος, δεν κάλυψε την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, ανοίγοντας τον δρόμο για την απόκτηση των μετοχών από ένα αμερικανικό consortium, όπως λέμε, από Αμερικανούς μεγιστάνες που έχουν και ομάδα στο MLS, την οικογένεια Ricketts και διάφορες άλλες ειδησούλες. Εδώ λέει, Ελβετός πέταξε, λέει, στο γήπεδο, λέει, ένα κεφάλι τυρί. Κεφάλι τυρί, ξέρεις τι είναι το κεφάλι τυρί, αυτοί που δεν ξέρουν, έχουμε θέμα, δεν ξέρεις τι είναι το κεφάλι τυρί. Καλά, ναι, ξέρουν, ναι. Λοιπόν, στον γκολ του Σακίρη. Και ναι, και κυκλοφορούν και διάφορα βιντεάκια με ταυτόχρονους πανηγυρισμούς Αργεντίνων και Νιγηριανών, γιατί και η Αργεντινή νίκη της Νιγηρίας θέλει σήμερα και μάλιστα το 2-0 είναι και καλό σκορ για την, και για την Αργεντινή, προφανώς και για την Νιγηρία. Λοιπόν, και υπάρχει έτσι, έχει γίνει και ένα θεματάκι τώρα με τους πανηγυρισμούς του Τζάκα και του Σακίρη στα γκολ που πέτυχαν, κάνοντας με τα χέρια τους τον αετό της Αλβανίας. Είπαμε ότι ήταν ένα παιχνίδι με αρκετά θεματάκια. Να δώσουμε και την στατιστική του ανάλυση πριν πάμε πολύ γρήγορα σε ένα διάλειμμα. 12 προσπάθειες οι Σέρβοι, 20 οι Ελβετοί. On target 3-5, με γηπεδούχο πάντα την Σερβία. Δοκάρια 0-1, αυτό του Σακίρη. Κόρνερ 3-7, 10 συνολικά. Offside 0-3, επαναβάνω, με τη Σερβία πάντα γηπεδούχο, τυπικά. Κατοχή μπάλας 42-58 υπέρ των Ελβετών. Ακρίβεια στις πάσες 77-87, και εδώ υπερέχουν οι Ελβετοί, οι οποίοι κάνανε 552 πάσες, εκ των οποίων οι 478 ολοκληρωμένες, 317 με 245 ολοκληρωμένες οι Σέρβοι, οι οποίοι πάντως τρέξανε 4 χιλιόμετρα παραπάνω, 116 έναντι 112. 11 τάκλινοι Σέρβοι, 13 οι Ελβετοί. 4 κάρτες οι Σέρβοι, 1 οι Ελβετοί. Καμία κόκκινη κάρτα, δυστυχώς για μένα που έπαιξα κόκκινη. 17 φόλ κάνανε οι Σέρβοι, 12 κάνανε οι Ελβετοί. Τελικό αποτέλεσμα 1-2, πρώτη ανατροπή στο Μουντιάλ. Μίτροβιτς στο 5, Τζάκα στο 52 και Σακίρη στο 90. Κάπως έτσι διαμορφώθηκε αυτό το 1-2 των Ελβετών, που πλέον τους καθιστά μέχρι και φαβορεί για την κατάκτηση της πρωτιάς του ομίλου. Τους το ευχόμαστε ολόψυχα. Βέβαια, ευχόμαστε και στην Εθνική Βραζιλίας πρόκριση στο μάτς με την Σερβία, αλλά ας πάει ως δεύτερη. Ευχόμαστε και στην Αργεντινή
νίκη πρόκριση την Τρίτη το βράδυ κόντρα στην Νιγηρία. Για προφανείς λόγους, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με Γιάννη Σαπουντζάκη από Ρωσία, εφόσον αυτό είναι δυνατό, και με ρεπορτάζ Ηρακλή, και αν μείνει χρόνος και με ανοιχτές τηλεφωνικές γραμμές. Λοιπόν, επιστρέφουμε στα 43 λεπτά μετά τις 11. Λίμπερο 107,4. Ακούτε την εκπομπή Μπαλαντέρ. Θανάση Κυλώνη στο μικρόφωνο, Βασίλης Καβαδίας στην κονσόλα του ήχου και στις μουσικές επιλογές. Πάμε να δώσουμε την καλησπέρα μας στην Μόσχα, προφανώς. Στη Ρωσία σίγουρα. Δεν ξέρω όμως αν είναι στη Μόσχα ο Γιάννης Σαπουτζάκης, ο απεσταλμένος του SDNA στο Μουντιάλ της Ρωσίας. Γιάννη, καλησπέρα. Στο δρόμο. Στο δρόμο, είσαι καθοδόν για Μόσχα. Κατεβαίνουμε προς τη Μόσχα, πάλι κατηφορίζουμε. Μάλιστα. Σε έχουν φάει δρόμοι, σε ένα τρένο. Εντάξει. Αυτό το Μουντιάλ. Δεν χαλιέσαι όμως, δεν χαλιέσαι. Εντάξει. Όχι, σε καμία περίπτωση, αλλά αν έπρεπε να βάλουμε ένα τίτλο σε αυτό το Μουντιάλ, θα ήταν σε ένα τρένο. Ναι, ναι. Μάλιστα. Αυτή τη εμπειρία δηλαδή σε αυτό το Μουντιάλ, γιατί είναι αυτό που έχουμε πει. Είναι τόσο μακριά οι πόλεις μεταξύ τους, που δεν γίνεται αλλιώς. Βέβαια, όπως έλεγε και ένας συνάδελφος εδώ, Ρώσος, που το συζητούσα το απόγευμα. Μου έλεγε γιατί στη Βραζιλία οι αποστάσεις ήταν μικρότερες. Άμπαρα, βγήκε πολύ μεγάλες. Όχι, προφανώς ήταν η απάντηση. Ωστόσο, εντάξει, του λέω και εγώ, μπορεί κανείς να το συγκρίνει με το Μουντιάλ της Γαλλίας, με το Μουντιάλ της Γερμανίας. Εκεί τα πράγματα ήταν πολύ πιο εύκολα. Ναι, ναι. Μάλιστα. Ωραία μέρα σήμερα, έτσι. Είχε θεματάκια η μέρα. Μπορεί να μην είδαμε τα σούπερ μάτς, αλλά είχαν θέματα. Είχε αρκετά θεματάκια. Δεν έχω βεβαίως εικόνα ακριβώς του τι έχει συμβεί στο μάτς της Νιγηρίας. Έχω εικόνα από τα άλλα. Πεντακάθαρη νίκη της Νιγηρίας. Ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο είναι πολύ καλύτερη των Ισλανδών. Ομολογώ πως αυτό για μένα, τουλάχιστον ακούγοντας το αποτέλεσμα, ήταν έκπληξη. Ναι, ήταν μήνυ έκπληξη. Ναι, όντως. Γιατί η εικόνα που μου είχε αφήσει η Νιγηρία στο πρώτο μάτς με την Κροατία ήταν πολύ έβεση γραμμή. Θα κάνουμε μια νέα προσπάθεια. Χρειάζεται, Βασίλη, να σου δώσω τηλέφωνο. Εδώ έχεις το redial. Θα κάνουμε μια νέα προσπάθεια τηλεφωνικής επικοινωνίας με τον Γιάννη Σαπουτζάκη. Συγγνώμη, βρίσκεται καθοδόν για Μόσχα, στον δρόμο της επιστροφής από την Αγία Πετρούπολη, όπου παρακολούθησε σήμερα το μεσημέρι το Βραζιλία-Κωνσταρίκα 2-0, με δύο γκολ στις καθυστερήσεις, με Κουτίνιο στο 91 και Νεϊμάρ στο 97. Τα γκολ με τα οποία η Βραζιλία έφτασε στην πρώτη νίκη στο Μουντιάλ. Παρά τα αυτά όμως, όχι απλά δεν έχει εξασφαλίσει ακόμα την πρωτιά, δεν έχει εξασφαλίσει καν την πρόκρισή της στην επόμενη φάση. Καθώς η Βραζιλία, αν χάσει από την Σερβία, μένει εκτός συνέχειας της διοργάνωσης. Θα έχει πλάκα, καλά πλάκα δεν θα έχει, να περάσει η Αργεντινή και να μείνει έξω η Βραζιλία. Αλλά μπάλα είναι, ποτέ δεν ξέρεις, ας κρατάμε μικρό καλάθι. Δεν πιάνει γραμμή. Εγώ να κάνουμε μία τελευταία προσπάθεια, επειδή είναι στο τρένο, να δούμε έτσι μήπως μπορούμε τελικά να μιλήσουμε με Γιάννη Σαπουτζάκη. Αλλιώς θα πάμε παρακάτω. Η ζωή συνεχίζεται, ως γνωστόν. FM και ενώ τα μηνύματά σας αποστολή στο 54526 με χρέωση 1,24 ευρώ ανά SMS. Τα λέμε και μέσω Facebook, Θανάσης Κυλώνης με WS και Y στο Κυλώνης, ο λογαριασμός μου, και είμαστε τώρα έτοιμοι να πάμε και πάλι στην Ρωσία, στον... Όχι, πάλι ψηγράμμη, δεν πειράζει, το αφήνουμε. Κάποια άλλη στιγμή, σίγουρα δηλαδή, την επόμενη εβδομάδα θα ξαμιλήσουμε με τον Γιάννη Σαπουτζάκη. Ανοιχτές οι τηλεφωνικές δραμές, θα πω και τα του Ηρακλή, αλλά ας ανοίξουμε τις τηλεφωνικές δραμές, 23 10 2, 87 και 38, για να μιλήσουμε για ό,τι εσείς θέλετε. Στον Ηρακλή, όπου σήμερα μέσω ανακοίνωση του ποδοσφαιρικού τμήματος έγινε γνωστό στον κόσμο της ομάδας ότι κατατέθηκε το αίτημα από τους δικηγόρους του Ηρακλή για την έναρξη της διαδικασίας εκαθάρισης της παλιάς ΠΑΕ. Λοιπόν, το αίτημα του Ηρακλή έγινε δεκτό. Αυτό είναι το πρώτο στάδιο και προαπαιτούμενο για την σύσταση της νέας ΠΑΕ, η οποία θα τρέξει αμέσως μετά. Επίσης, μέσω της ανακοίνωσης γίνεται γνωστό ότι το αίτημα του Ηρακλή στην ΕΠΟ για την εναρμόνιση του ΚΑΠ με τον αθλητικό νόμο έγινε δεκτό, γεγονός που δίνει τη δυνατότητα στον Ηρακλή για την σύσταση της νέας ΠΑΕ. Λοιπόν, όσον αφορά το ποδοσφαιρικό κομμάτι και το θέμα των ανανεώσεων τρόπων τεινά, αν και δεν μιλάμε για ανανεώσεις, είναι ανανεώσεις συνεργασίας βέβαια. Ο Σπύρος Μπαξεβάνος, ο τεχνικός του Ηρακλή, είπε ότι ο Χρήστος Δρόβας, ο αρχισκόρης της ομάδας, θέλει να μείνει και πιστεύω ότι τελικά θα μείνει.
αυτή την αισιοδοξία εξέφρασε και όντως ήταν πολύ καλό να μην είπαμε. Χρειάζονται αμοιβές υποχωρήσεις σε αυτές τις περιπτώσεις. Λογικό είναι και ο Ρόβας με τη σεζόν που έκανε να ζητάει κάτι παραπάνω. Αλλά λογικό είναι επίσης να μην το ξεχυλώσει το θέμα. Και ας ελπίσουμε ότι θα βρεθεί η χρυσή τομή μέσα στις επόμενες ημέρες. Εν τω μεταξύ, υπήρξε και μία αλλαγή αντιπάλου όσον αφορά στην σειρά φιλικών αγώνων προετοιμασίας που έχει ανακοινωθεί ήδη από τον Ηρακλή. Αντί να παίξει με τον Άρη Παλαιοχωρίου στις 22 Αυγούστου, θα παίξει τελικά με τον Μακεδονικό. Δεν χρειαστεί προφανώς και μετακίνηση εφόσον ήταν προγραμματισμένο το φιλικό με τον Άρη να γίνει στο Παλαιοχώρι. Άρα τα φιλικά του Ηρακλή είναι με την Άουσα στις 5 Αυγούστου, με τον Εθνικό Άχνα στις 8 Αυγούστου, με την Ξάνθη στις 19 Αυγούστου, με τον Μακεδονικό στις 22 Αυγούστου και με τον Ολυμπιακό Βόλου 1 Σεπτεμβρίου. Εντάξει, καθυστερεί το πρόγραμμα της Β' Εθνικής να ξεκινήσει, γι' αυτό και βλέπετε τα πρώτα φιλικά να είναι μέσα στον Αύγουστο, με πρώτο αυτό κοντά στην Άουσα στις 5 του μήνα. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά το μετοχικό ζήτημα, η λύση που προκρίνεται αναγκαστικά είναι να βρεθούν λίγοι αλλά δυνατοί έτσι, επενδυτές, μέτοχοι, καθώς παραμένει φυσικά ανοιχτός ο δρόμος για όποιον απλό Ηρακλήδα θέλει να αγοράσει μετοχές και να γίνει μικρομέτοχος της νέας ΠΑΕ. Αλλά για να δοθεί όντως έτσι η λύση στο οικονομικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει η ομάδα, θα πρέπει να βρεθούν λίγοι αλλά σχετικά δυνατοί μέτοχοι. Και κάτι άλλο δεν βλέπω να υπάρχει. Από το μπασκετικό ρεπορτάζ να πούμε ότι μάλλον έτσι όπως πάει η κατάσταση, μάλλον πάμε σε αλλαγή προπονητή, καθώς ο Θόδωρος Δρακόπουλος, ο πρόεδρος και μεγαλομέτοχος της ΚΑΕ Ηρακλής, δεν έχει επικοινωνήσει εδώ και ένα μήνα περίπου με τον Λευτέρη Χατζικυριακίδη, τον προπονητή δηλαδή που έβγαλε τη χρονιά στην Α2. Και είπαμε και χθες ότι τα ρεπορτάζ από Αθήνα μεριά κάνουν λόγο για επαφές με την πλευρά του Νίκου Οικονόμου, του πρώην τεχνικού του Πανιουνίου και άλλοτε καλαθοσφαιριστή του Παναθηναϊκού. Θα δούμε στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα που θα καταλήξει ο κύριος Δρακόπουλος όσον αφορά την τεχνική ηγεσία της ομάδας σε μια χρονιά που ο Ηρακλής είναι υποχρεωμένος να διεκδικήσει όσο δεν πάει την επιστροφή του στην φυσική του θέση στην Α1. Αυτά και με τον Ηρακλή, κάτι άλλο δεν βλέπω να υπάρχει έτσι από το ρεπορτάζ και είμαστε έτοιμοι να πάμε στον πρώτο φίλο που κάλεσε και θα βγει στον αέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Τι κάνουμε? Κάνα δύο σχολιάκια για το σημερινό μάτς. Όσα θέλεις. Με τη Σερβία. Και για τα άλλα, μα θέλεις, μιλάμε και για τα προηγούμενα παιχνίδια. Και τη Βραζιλία δεν είδα καν τα μάτς. Την Νιγηρία σαφώς καλύτερη. Ναι. Αν και κουβαδιάστηκα, το περίμενα να μπει γκολ αργά εκεί πέρα, αλλά τελικά άνοιξε νωρίς. Δίκαια. Τώρα δεν ξέρω με την Αργεντινή πώς θα πάει το ματσάκι. Θα τα πω τα ποδοσφαιρικά, εσύ νομίζεις πως θα πάει? Ναι, ναι, ναι. Ναι, ποδοσφαιρικά. Ναι, είναι όντως μεγάλο ερώτημα. Βέβαια όλοι οι book δίνουν grand favorite την Αργεντινή, λογικό είναι. Αλλά δεν είναι λογικό βάσει των εμφανίσεων των δύο ομάδων. Δηλαδή το διπλό της Αργεντινής, γιατί τυπικά φιλοξενούμενος θα είναι την ερχόμενη Τρίτη, είναι ταβάνι 1.50. Εντάξει, για 1.50 δεν είναι. Αυτό που λέμε ότι πρέπει να κερδίσει για ναι, να περάσει. Πρέπει είναι το όνομα και τα λοιπά. Ναι, ναι, όντως. Γι' αυτό ακριβώς, ναι. Τώρα το Ελβετία-Σερβία μου έκανε εντύπωση, πόσο ψηλά κορμιά είναι αυτή η Σέρβη. Είναι ψηλά κορμιά, ναι. Μέσα στην περιοχή άπαιχτη, δεν είναι. Όλα τα κόρτερ μύριζαν ευκαιρία και ναι. Γκολ, δεν ξέρω τώρα. Και πολύ ωραία κεφαλιά του Μίτροβιτς, σέντερ φορής η κεφαλιά. Τον πήρε παραμάζωμα τον ναι, άλλον, ναι. Δεν τον έβαλε κάτω. Και... ο Σακίρη, ήθελα να σε ρωτήσω, έχει πάρει μεταγραφή από τη Στόκ ή θα μείνει? Θα παίξει τη Βίτα. Μέχρι στιγμής δεν έχει ακουστεί κάτι. Αλλά λογικά θα φύγει, δεν τον έβλεπα να παίζει Championship. Ναι, δεν είναι παίχτης για... Όχι, είναι παιχτάρα, είναι παιχτάρα, εντάξει. Είναι bulldog κανονικό, pitbull. Πραγματικά, όπως το είπες, bulldog. Και τώρα, ένα σενάριο για την Κυριακή, για τα στοιχηματικό σενάριο τώρα. Για πες. Σε άκουσα και πριν που είπες ότι
η Πολωνία με την Κολομβία θα παίξουν για την νίκη. Μόνο νίκη, ναι, ναι. Με ισοπαλία λογικά καταστρέφονται και οι δύο. Όχι, όχι, όχι. Άκουσα πες... ένα σενάριο που, ναι, που έβγαλα εγώ από το μυαλό μου και δεν τους καταστρέφει, ίσα τους φτιάχνει κιόλας, ναι, η ισοπαλία. Για δώσ' το. Και με 2-2. Εγώ να σου πω την αλήθεια, αυτό που λες ότι νομοτελειακά κάποια στιγμή, κάποια σημεία να σήμερα βγήκε η ανατροπή. Ναι. Εσύ κυνηγάς το 0-0, εγώ κυνηγάω το 2-2. Σήμερα το είχα, θα το κυνηγήσω και εγώ το 2-2. Μην νομίζεις. Τα κυνηγά όλα. Είμαι κυνηγός και λέμε. Άκου ένα σενάριο τώρα. Για πες. Πάει ο Σενεγαλέζος με τον Ιαπωνέζο και λένε... Και λίγη χ. Ακριβώς. Ναι. Πάμε στους 4 πόντους. Ναι. Έτσι. Αμφότερες, ναι. Αυτοί παίζουν νωρίς πριν τον Πολωνό με το... Αυτοί παίζουν... ναι, παίζουν στις 6 και το Πολωνία-Κολομβία είναι στις 9. Ωραία. Πολωνία-Κολομβία. Εάν έχει έρθει 1-1, σου λέω εγώ τώρα, το... Το Ιαπωνία-Σενεγάλη. Ακριβώς, ναι. Δεν θα τους βολεύει μια ισοπαλία 2-2, ούτως ώστε να έχουν καλύτερη επίθεση από τον Σενεγαλέζο και τον Ιαπωνέζο, Ιάπωνα. Ναι. Και στο τέλος, στην τελευταία αγωνιστική, η Πολωνία με νίκη, με έστω ένα γκολ διαφορά... απέναντι στην Σενεγάλη, όχι στην Ιαπωνία. Στην Ιαπωνία, ναι. Και η Κολομβία με νίκη με ένα γκολ διαφορά απέναντι στην ναι, τώρα Σενεγάλη, που το λες όντως, ναι, ναι, έχεις θα δίκιο. Θα περνάνε αυτοί οι δύο. Έχεις δίκιο, ναι. Βέβαια όλα αυτά είναι υποθετικά, γιατί θα έχει προηγηθεί το Ιαπωνία-Σενεγάλη, έτσι. Ακριβώς, ακριβώς. Δηλαδή, εάν έχει έρθει ένα χ, ποντάρεις σε χ στο Κολομβία-Πολωνία με ένα γκολ παραπάνω, τέλος πάντων. Αν το ένα έχει έρθει, ναι, 0-0. Ναι, 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 καταλαβαίνω τι λες. Καλά, ναι, τώρα μιλάμε, εντάξει, λίγο σε, όχι σε δάρια. Η λογική λέει ότι Λίαν συντόμως και το 0-0 θα εμφανιστεί και το 2-2, γιατί είναι από τα συνηθισμένα σκορ στο ποδόσφαιρο. Ακριβώς. Και όντως είναι μεγάλο το διάστημα που δεν τα έχουμε δει ακόμα. Να σου πω την αλήθεια, έχω κάνει μια διαδούλα 1-1 την Ιαπωνία και 2-2 την Κολομβία. Και μετά θα κρυφτεί στο τελευταίο μάτς, ναι, μεταξύ τους οι πρόκλησης. Κοίταξε, όντως τώρα που το λες δεν καταστρέφονται, αλλά ότι θα κυνηγήσουν την νίκη, εντάξει, λογικό να την κυνηγήσουν την νίκη, γιατί είναι και οι δύο στους 0 βαθμούς. Δηλαδή και χίνα λήξη το άλλο θα έχουν πάει στους 4. Ναι, απλά ξέρεις, αν είναι που λέμε το κλασικό, αν στο 80 είναι χ, ναι, δεν θα ρισκάρουν. Δεν θα ρισκάρουν, ναι, ενδεχομένως είναι και έτσι. Σου, ναι, λέει, άστο να το... Εκτός αν φυσικά έχει υπάρξει νικητής στο... Σωστά. Αλλά και πάλι ενδεχομένως να μην ρισκάρουν. Όλα αυτά βέβαια είναι εντελώς υποθετικά και θεωρητικά, γιατί ας πούμε και στο Σερβία-Ελβετία θεωρητικά ένα χ δεν τους κατέστρεφε και τους δύο. Σωστά. Και έδειξε ας πούμε ότι στο 90 μπήκε γκολ. Σωστά. Φαινόταν όμως το πράγμα, γιατί είδες το... Ναι, ήταν το ζωηρό παιχνίδι. Και εσύ και την ώρα που ήταν ζωηρό παιχνίδι, ναι, ναι. Ότι το κυνηγούσαν το δεύτερο γκολ, δεν κάθισαν στην ισοπαλία. Ναι, όντως. Τέλος πάντων, θα δείξει. Την Αργεντινή πώς τη βλέπεις? Η Κορέα, ναι, θα κάνει καμιά ζημιά αύριο? Εγώ πάντως Μεξικό διπλό στο 1.65-1.70 δεν θα έπαιζα. Το, ναι, Μεξικό με την Γερμανία κέρδισε πανάξια. Αλλά το βόλεψε το παιχνίδι. Έκανε παιχνίδι αντεπιθέσεων. Τώρα αύριο με την Νότια Κορέα θα κληθεί να πάρει και πρωτοβουλίες. Σωστά, σωστά. Και οι Μεξικανοί είναι και αυτοί ψιλοτσαπατσούλιδες. Δεν, ναι, είναι για ένα 65. Δεν το είδα το μάτς με τη Γερμανία. Ήταν πολύ καλό το Μεξικό. Δηλαδή έκανε αντεπιθέσεις, θα μπορούσε και να κερδίσει και με μεγαλύτερο σκορ. Είχε κλασικές ευκαιρίες. Αλλά δεν είναι τώρα για τέτοια. Δηλαδή, το στοίχημα είναι θέμα απόδοση. Δεν είναι απλά βλέπω νικητή. Καλά, ναι, δεν αξίζει με τίποτα. Είναι... Ναι. Και το Γερμανία-Σουηδία είναι ζευγάρι από ό,τι λέω την προϊστορία. Είναι ζευγάρι, παρόλο που η Σουηδία είναι πολύ σφιχτή ομάδα, είναι ζευγάρι με προϊστορία σε πολύ μεγάλα σκορ. Όχι απλά over 2,5, over 3,5, 4,5 και βάλε. Έχουν πολλά μεγάλα σκορ στα μεταξύ τους τα τελευταία χρόνια. Μάλιστα. Κανένα ειδικό από αυτό, τίποτα έχεις κανένα? Μπα, δεν τα έχω μελετήσει ακόμα. Αύριο το πρωί. Το Βέλγιο νομίζω θα κερδίσει με σχετικά εύκολα την Ισία. Δηλαδή νομίζω ότι άσο με over θα έχουμε, αλλά δεν πρέπει πάρα, ναι, πολύ. Ναι, ναι. Ο Λουκάκου λογικά θα πετύχει και τρίτο γκολ, μη σου πω και τέταρτο. Ναι, ωραίο ήταν αυτό που είπε το άλλο το παιδί προηγουμένως που σου στείλε μήνυμα για τον Ντεμπρόινα. Για τον Ντεμπρόινα, για την κάρτα, λες. Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι, είναι καλή περίπτωση, ναι, αυτό. Ναι, όντως. Όντως. Μάλιστα. Έγινε. Ωραία. Έγινε. Καλό βράδυ. Χάρηκα που τα είπαμε. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Ωραίες κουβεντούλες είναι αυτές. Ποδοσφαιρικές, παύλα, στοιχηματικές. Κάνουμε έτσι με το νου μας, με το φτωχό μας στο μυαλό, διάφορα σενάρια.
Λοιπόν, και ποια είναι τα άλλα σενάρια που φέρνουν την Αργεντινή που είναι. Α, έχουμε και γραμμή. Πάμε στον επόμενο. Καλησπέρα. Απλά μην καλείσει άλλο, γιατί πρέπει να κλείσουμε σε λίγο. Καλησπέρα. Κίτρινη κάρτα. Εγώ. Ναι. Ναι, ναι, όντω. Φλέρδαρα με την κόκκινη. Δεν μου λες τώρα. Για πες. Έτσι για να καταλάβω. Ναι. Δηλαδή ο Μίτροβιτς στη φάση που είναι με τους δύο πιάνει τον έναν. Οι άλλοι δύο ρε φίλε δεν πιάνουν το Μίτροβιτς που τον έχουν κάνει σάντουιτς, τόστ. Για ποια φάση λες τώρα? Τη σέντρα που κάνει ο Σέρβος. Που μπαίνει γκολές ή για άλλη φάση? Τι μπορείτε? Στη φάση του γκολ του Μίτροβιτς ή σε άλλη φάση τώρα λες? Όχι, σε άλλη φάση. Δεν την είδα. Μα κάτσε δέστηνα. Ναι. Μιλάμε ότι οι δύο τον κάνουν σάντουιτς κανονικό και οι δύο τον πιάνουν και αυτός πιάνει τον έναν. Και δίνεται επιθετικό φάουλ. Ναι. Εγώ θα κάνω την ηλίθια ελληνική ερώτηση. Μου έχουν μάθει στον κανονισμό ότι οι δύο όταν κάνουν φάουλ στον έναν είναι δύο και κάνουν φάουλ στον έναν. Και κάνουν συγχρόνως και οι τρεις φάουλ. Γιατί είναι επιθετικό και δεν είναι μπέναλτι? Αυτό μόνον αυτός που το σφυρίζει μπορεί να το καταλάβει. Ναι. Βάλτε τη φάση να τη δεις. Λοιπόν, είναι μια φάση που για μένα μπορεί να καθορίσει και τα... Όχι, μπορεί. Καθορίζει το αποτέλεσμα. Ναι. Διότι θα κάνει... Λέμε, ρε παιδί μου, πώς το πέναλτι και ας μην το βάλει, μου λένε. Πώς το πέναλτι. Και ας γίνει 2-1 το Νταλαβέρι και θα σου πω εγώ μετά ποιος, τι, πού και γιατί. Ήταν ένα παιχνίδι που μπορούσε να κάτσει παντού η μπηλιά, αλλά αυτή η φάση, φίλε, είναι για τους Έλληνες. Είναι ελληνική φάση. Ναι. Είναι για τους Έλληνες διαιτητές, τους Έλληνες φιλάθλους. Άμα θα τη δεις, θα σοκαριστείς. Εντάξει, θα την ψάξω. Σπάνια υπάρχει τέτοια φάση. Θα την ψάξω. Δηλαδή, σου μιλάω, δεν στους δύο αμυντικούς. Είναι στο δεύτερο ημίχρονο είναι η φάση, έτσι, μετά το 1-1, έτσι. Ναι. Ναι. Πάμε τώρα παρακάτω. Ρε την Ισπανία πως πήρε τον Άσο με το Ιράν. Τα 3-0 και τα 4-0. Είδες, με τα χίλια ζόρια. Και εμείς ψάχνουμε τώρα όλοι το 2-2, το 1-1. Ακόμα δεν ήρθε το 0-0. Ναι. 26 μάτς και ένα 0-0. Είναι σπάνιο στατιστικό. Δεν υπάρχει μάτς 0-0. Έχω δει το πρώτο ημίχρονο της Νιγηρίας και λέω ότι αυτό το παιχνίδι, ρε παιδί μου, βάλε κανένα σπίτι στο 0-0. Ναι, όντως. Είμαι πτώμα και λέω, ρε, εδώ το δεύτερο τώρα. Αυτοί θα φέρουν 0-0. Σκέτη κούραση. Η Νιγηρία ήταν πολύ καλή στο δεύτερο. Και μου λέει ο φίλος μου, μου λέει 2-0. Λέω, 2-0 και με χαμένο πέναλτι μετά να γίνει και over. Σώπα, ποιος έχασε πέναλτι? Η Ισλανδία έχασε πέναλτι, όσο ο Σίγκουρσον στα πουλιά. Άντε ρε. Ναι. Κοίταξε, ρε. Και είναι χαμένο πέναλτι το οποίο μπορεί να στοιχίσει στην Ισλανδία πρόκριση, ε. Βεβαίως. Πήγαν για ύπνο και γίνανε τα πάντα. Ναι. Ποιο ρε, εδώ θα βγει το πρώτο 0-0 σε μάτς της Βραζιλίας. Δεν το πίστευε κανένας. Τα έβαλε η Βραζιλία στο 91 και στο 97. Η Βραζιλία, Πέτρο, κινδυνεύει με αποκλεισμό, φίλε. Αν χάσει από τη Σερβία την Πέμπτη, τώρα, την Τετάρτη μένει έξω. Ναι. Και εσύ λες τώρα ότι δεν μπορεί να χάσει, ας πούμε, τη Σερβία, ε. Πώς δεν μπορεί. Όλα γίνονται. Δεν το πιστεύω, αλλά όλα γίνονται. Εγώ δεν περίμενα οι Ιρανοί να κάνουν ούτε φάση. Και όμως έχουν δύο κλασικές ευκαιρίες. Ναι. Ακυρωθέν γκολ. Ορθώς βέβαια, αλλά είχαν την... Ναι, παιδί μου, ναι. Έχουν και δύο φάσεις. Σωστά. Να το κάνουν το μάτς... Έτσι. 1-1 και εσύ πέσετε. Η Ισπανία θα βάλει γκολ. Έτσι είναι. Το θέμα τώρα ξυπιώνει είναι ότι βλέπω αυτά τα σενάρια της, για την Αργεντινή, όπου ενδέχεται η Αργεντινή να χάσει την πρόκριση στο fair play, που είναι το τελευταίο κριτήριο της FIFA. Αυτή τη στιγμή έχει τρεις κάρτες η Αργεντινή, η Ισλανδία δεν έχει πάρει καμία κάρτα. Και αν ισοβαθμίσουν σε όλα τα κριτήρια, επιθέσεις, συντελεστή τερμάτων κτλ. Μετά είναι κάρτες. Ναι. Αν υπάρξει και εκεί ισοπαλία, μετά κάνει κλήρωση η FIFA. Μετά είναι. Ναι. 50-50. Ωραία πράγματα. Ωραία πράγματα. Παλιά που γινόταν με το αυτό, με το κέρμα. Με το κέρμα. Η Ιταλία δεν είχε πάρει πρόκριση με την Τσεχοσλοβακία, νομίζω, ένα μουντιάλ παλιά. Μη μου τη θυμίζει, δεν τι μπορώ αυτέ τι ομάδε. Ομάδε του 0-0 και 1-1 στι τρει πρώτε αυτέ για να πάνε να πάρουν τα μπέναντι. Να ρε φίλε, δεν έχει βγει ακόμα το 0-0. Λείπει η Ιταλία από το μουντιάλ. Λείπει η Ιταλία από το Μουντιάλ, γι' αυτό δεν έχουμε δει ακόμα 0-0. Κατά τα άλλα, ρε φίλε, η ομάδα αυτή και θαυμαστές. Δηλαδή, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Ό,τι πιο σημαίνω με την έννοια, όχι τι. Ναι, καταλαβαίνω πώς το λες. Καταλαβαίνω πώς το λες. Μπράβο. Ομάδα τώρα. Άιντε, βρε. Και όμως, ρε φίλε, η σκουάντρα Τζούρα έχει πάρα πολύ κόσμο οπαδούς και στην Ελλάδα. Αφού
καλά, με συγχωρείς, ο Έλληνας. Πουλάει πολύ, ο Ιταλός πουλάει. Είναι ομορφόπεδα, ναι, έχουν κουλτούρα. Ναι. Το απατεωνίσκου είναι η νοοτροπία, ναι, ναι, του Έλληνα. Τώρα τι μου λες τώρα, εκεί για το 0-0 και το 1-1 και κανένα πέναλτι και να περάσουμε και άσε να δούμε. Από την άλλη όμως θέλουμε να βλέπουμε ποδόσφαιρο. Και δεν μας αρέσει, ας πούμε, η Βραζιλία ή δεν μας αρέσει η Ελβετία. Πάντως και η Βραζιλία μέχρι στιγμής είναι εξαιρετικά υποτονική, έτσι. Βέβαια έχει κάποιες εκλάμψεις, ας πούμε, τη μαγιά που κάνει ο Νεϊμάρ στο φινάλε είναι, επειδή μέχρι στιγμής το highlight του Μουντιάλ είναι. Περίμενε τώρα, υποτονική που έχει κάνει 7-8 φάσεις για γκολ. Εντάξει, παιδί μου, κοίταξε. Κοίταξε να δεις. Η πεμπτουσία είναι το γκολ, έτσι. Άμα δεν τη βάζεις την μπάλα στο πλεκτό, ό,τι και να κάνεις, είσαι φλίαρος. Είναι μέχρι στιγμής είναι φλίαρη η Βραζιλία. Μα οι φάσεις αυτές που χάθηκαν, ας πούμε, σε άλλο μάτς μπορεί να πει. Ναι, αλλά δεν μπήκανε. Το αποτέλεσμα μετράει. Το αποτέλεσμα μετράει. Εντάξει. Πάντως δεν έχει θέληση με τις εμφανίσεις της. Δεν λες πω, ρε μάνα μου, τη Βραζιλία είναι αυτή. Δεν μου λες, μια ομάδα όταν δημιουργεί, ας πούμε, 8 φάσεις σε ένα μάτς, δεν είναι καλή ομάδα. Πόσες πρέπει να δημιουργήσει. Εντάξει, προφανώς και είναι καλή ομάδα. Εσύ, προφανώς και είναι από τις καλύτερες στον κόσμο, αν όχι η καλύτερη η Βραζιλία. Ναι, εσύ υποτιμάς τώρα τον αντίπαλο, την Κωνσταρίκα, έτσι. Ναι. Που παίζει αυτή το παιχνίδι. Βέβαια, που, εντάξει, πούμε, ναι, ήταν αξιόμαχη. Το Παναήπα από το 2004 άλλαξε το ποδόσφαιρο με την Ελλάδα. Ναι, έτσι. Η σχετική των μικρών ομάδων άλλαξε. Όντως, όντως. Το ξαναείπα. Και επιμένω σε αυτό το πράγμα και το δείχνει το Ιράν. Σου το δείχνει. Όχι, έτσι είναι. Η Ελλάδα δημιούργησε, γέννησε ελπίδα για πολύ κόσμο. Πώς θα το κάνουμε τώρα. Έτσι είναι. Το βλέπεις. Οι άλλοι κλαίγαν που κερδίσαν την Κωνσταρίκα και συγγελούσες. Και ναι, ναι. Κλαίς που κερδίσαν. Ναι, για μπες να δεις πώς θα πεις για πιάνει ο σάκος. Σωστά. Όταν δεις τον τοίχο μπροστά. Έτσι είναι. Έτσι είναι. Τώρα αύριο είναι να κάνει και ένα, πώς το λέω, να κάνει και ένα χι η Γερμανία με τη Σουηδία και να δεις Γλάντια στα τελευταία παιχνίδια. Και Αουφίντερσεν. Κοίταξε, θα τελειώσουν δύο ομάδες, ορώματα η χειρά θα τελειώσουν. Φαίνεται ότι έχει τελειώσει η Αργεντινή. Φαίνεται. Κάτσε, περίμενε. Ναι, σήμερα αντιστράφηκε το κλίμα για την Αργεντινή. Είναι πλέον και δυνατά μες στο παιχνίδι της πρόκρισης. Α, με το σκορ αυτό, ε. Βέβαια, κοίταξε, τώρα, αν η Αργεντινή κερδίσει την Ιγυρία και, και την ίδια ώρα η Ισλανδία δεν κερδίσει την Κροατία, περνάει η Αργεντινή. Που είναι και ένα αρκετά πιθανό, είναι αρκετά πιθανό συνδυασμός αποτελεσμάτων. Έτσι δεν μιλάμε τώρα για τίποτα φαντάσματα. Άντε, με το καλό. Εντάξει. Άντε, Μάρια, Θωμά, come on England. Άντε, ήρθε η ώρα μας. Άντε, Θανάση. Όχι, θα βλέπουμε τον κόκκινο σταυρό. Ναι, ναι, ναι. Άντε, καλό βράδυ, καλό σουκού. Να είσαι καλά. Τα λέμε τη Δευτέρα. Λοιπόν, αυτά λοιπόν και τον φίλο μας τον Θανάση, από τους πιο τακτικούς ακροατές της εκπομπής. Και κάπου εδώ να κλείσουμε, αφού τα αναλύσαμε όλα. Μουντιάλ, ρεπορτάζ ομάδων. Μιλήσαμε και με Ρωσία, όχι όσο θα θέλαμε φυσικά, με τον Γιάννη Σαπουτζάκη. Ευελπιστούμε από εβδομάδα να τα λέμε πολύ περισσότερο. Κλείνουμε για αυτήν την εβδομάδα τον κύκλο των εκπομπών Μπαλαντέρ, αφού ευχαριστήσουμε τον χορηγό μας, τον Παράσχο, στην Ολύμπο 90. Ό,τι χρειάζεστε υδραυλική φύση, ανταλλακτικά και ό,τι έχει να κάνει με φυσικό αέριο, εκεί θα το βρείτε, στον Παράσχο, στο 90 της Ολύμπου. Παραδίδουμε σκυτάλι στο Midnight Express, το Express του Μεσανυχτίου, με Στέφαν Σωτηρόπουλο και το εκλεκτό του επιτελείο. Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε, καλές βουτιές όσοι θα εκδράμετε σε παραλίες και οπουδήποτε άλλο. Μπορεί να πάτε στα βουνά. Εντάξει, όπου και να πάτε, καλά είναι. Καλά ματσάκια να δούμε. Αν βγει κανένα χατζηλίκι, ακόμα καλύτερα θα είναι. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το βραδάκι της Δευτέρας, λίγο μετά τις 10. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.